Αυτό που λένε για την εμπειρία στους τελικούς, φίλε, πώς φαίνεται. Μπορείς να με προετοιμάζεις όταν θα βγαίνουμε αέρα για να μην φύγει. Θες να βρει, πάλι να βομολογήσει. Γιατί θέλεις. Το λοιπόν το οποίο είπα δεν ήταν εντός αέρα, ήταν εκτός αέρα. Εντός, εκτός και πέντε αυτά. Δηλαδή θα πούμε. Το κινητό στο βάλει στο αθόρυβο. Τα βασικά. Τι ψάχνει τώρα. Μου έχει κολλήσει ο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, μηδέν είναι η Ατλέτικο με τραγικό λάθος. Δεν είναι ντροπή, έκανε το λάθος. Ένα μαύρο. Ναι, μαύρο ήταν. Τώρα ποιο από γιατί είχε αρκετού η Μαρσέη. Μηδέν με Αντουάν Γκρισμάν από τα πιο εύκολα γκολ που έχει βάλει ο Γάλλος στην καριέρα του. Στο 23ο λεπτό είμαστε. Ατλέτικο Μαδρίτη. 0-1 με Αντουάν Γκρισμάν στον τελικό του Europa League που ξεκίνησε πριν από 22-23 λεπτά. Στο Stade Lyon ή Stadium Groupama βάση χορηγού. Τι κάνει κύριε Παπαδόπουλε, καλά είστε. Καλά κύριε Κυλονή, εσείς πώς είστε. Καλά, καλά, μια χαρά. Πεινά. Ωραία. Πεινάς, εγώ έφαγα τα πρόλαβα όλα φίλε. Αλλά δεν θα φάω βραβείο. 9 και έφυγα από Ιβανόφιο και είμαι 10 και 5 είμαι παρόν στο στούντιο. Γιατί πώς τι κάνατε τελικά εσείς. Κερδίσαμε, εύκολα. Πώς. Πολύ, 16 πόντους, 16-17, 89-70 κάτι. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο Πάουκ στο μπάσκετ τι έκανε. Ο Πάουκ στο μπάσκετ δεν έχω ανοίξει την ΑΕΚ. Ναι. Την κέρδισε την ΑΕΚ. Ναι, ναι. Εσείς την μπάλα τι κάνετε. Κερδίσαμε και εμείς την μπάλα. Βγάλατε διπλό στην παρτί. Την καταδικάσατε δηλαδή. 2,90. Την καταδικάσατε. 2,90. Όχι. Φυσικά και όχι. Σιγά μην το έπαιζα. Σιγά μην το έπαιζα. Άμα το έπαιζα ρε φίλε θα κέρδισε πάρει 3-0. Αλλά είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Λοιπόν, Μπαλαντέρα ακούτε Λίμπερο 107,4. Θανάσης Κυλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος στην προ-προ-τελευταία κομπή αυτής της εβδομάδας. Με Χρήστο Κιώση σήμερα στα δεξιά. Με Χρήστο Κιώση γιατί ο Βασίλης Καβαδίας απουσιάζει με άδεια. Με άδεια? Ναι. Ρε τον ψαρά, πήρε άδεια Μάιο μήνα. Αδιεύων. Μάιο μήνα. Και περιοδεύων. Λοιπόν. Λοιπόν, η Μασίλη ζητάει πέναλτι. Δεν ξέρω γιατί. Και γίνεται μια φάση που περνάει έξω η μπάλα. Τώρα δεν ξέρω γιατί ζήτησαν πέναλτι ή τη Μασίλη. Θα πάμε παρέα. Όπως πάμε κάθε βράδυ, έτσι και απόψε, μέχρι και τις 12, με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Δόξα τω Θεώ, είχαμε πράγματα για σήμερα. Έχουμε φυσικά το μας που δεσπόζει στην απόψινη βραδιά. Τι ωραία που το είπα, δεσπόζει. Είναι η Δεσπότη Παναγιώτης. Θα πεις το Δεσπότη Παναγιώτη. Είναι η αναμέτρηση της Olympique de Marseille με την Ατλέτικο de Madrid. Ατλέτικο de Madrid. Buenas noches. Ναι. Οι Ισπανίξες το τελευταίο το άσε που δεν λένε ντου, λένε δου. Ναι. Και το τελευταίο το δου δεν ακούγεται. Ναι. Μαδρί. Εκεί, εκεί το σβήνουν στο Μαδρί. Ναι, ναι, Μαδρί. Το Μαδρί. Εντάξει, θα πούνε μια ψηλή και το τελικό του δου, αλλά δεν είναι ντε Μαδρί. Δεν ακούγεται δηλαδή δυνατά. Ωραία γλώσσα είναι τα Ισπανικά. Όπως οι Αιγύπτιοι. Και μοιάζουν πολύ και με τα, ναι. Και με τα ελληνικά. Όπως οι Αιγύπτιοι που το μάθα τον καλεσμένο μας αύριο, που τον βρεθήκαμε σήμερα και. Τον Μοχάμετ Σαλά. Τον Μοχάμετ Σαλά. Ήρθε ο Μο στη Θεσσαλονίκη, ήρθε λίγο ο Μο και τα είπαμε. Μήπως ήρθε ο Μπο. Ο Μπο. Ο Μπο από τους μαχητές. Όχι έτσι, από τους διάσημους. Από τους διάσημους, ναι. Οι Αιγύπτιοι δεν λένε το πι, το λένε μπι. Και το πι δηλαδή, και το μπι το λένε πι. Δηλαδή ένας Αιγύπτιος που είναι παοκτής, όντως θα πει μπάοκ. Ναι, καλό, καλό. Εύστροφο. Για να σα το πούμε κιόλα. Γουάρτα δηλαδή, όταν το ρωτά πού ανήκει, Μπάουκ λέει. Δεν λέει Μπάουκ. Μπάουκ λέει. Είδε και μετά εμά κράζουν του μη παοξίδε που τέτοιο. Και τον Κούπερ α πούμε το λένε Κούμπερ. 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 Κουμπώνει, μήπω κουμπώνει τα τέτοια. Τον έχω σαν θεό. Και είναι και πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Αυτό είναι ο Γουάρτα είναι. Λοιπόν. Αυτός είναι ο Λουίς Γκουστάβε, ο Λουίς Γκουστάβο, συγγνώμη, Βραζιλιάνος, έπαιζε στη Βόλσμπουργκ, ο οποίος σήμερα παίζει κατά ανάγκη στόπερ. Βέβαια την έχει παίξει αρκετές φορές αυτή τη θέση. Καλά και την άλλη την έχει παίξει, την έχει κάνει ελάστικο προφανώς, όπως όλα τα αγοράκια. Γιατί το κρύβουμε, μάλλον είναι υγεία, ναι. Ο αυνανισμός είναι υγεία. Θες να το ρε φίλε. Εντάξει. Φίλε, θα σου πω σε κάποια νεκρή φάση τη εκπομπή. Για τον αυνανισμό. Όχι, γενικά είχαμε την Δευτέρα σε αυτή την ομάδα γονέων. Μάθημα περί σεξουαλικότητας από τα πιο βασικά μαθήματα ενός γονιού, τι πρέπει να ξέρετε και τα λοιπά. Και φίλε, δεν το περίμενα ότι η επιστήμη είναι τόσο υπέρ του να τα λέει ο γονιός ακόμα και σε πολύ μικρά παιδιά τα πράγματα με το όνομά τους. Το αφήνω, το αφήνω τώρα αυτό εδώ, το ακουμπάω εδώ και το αφήνουμε. Θα ακουμπάω εδώ. Για αργότερα, για κάποια άλλη φάση ή κάποια άλλη εκπομπή. Τι ήθελα να πω και με έκοψε το. Λοιπόν, ναι, για να σας προειδεάσουμε, γιατί σας ετοιμάζουμε για αυτό το θέμα εδώ και πριν μια εβδομάδα. Βέβαια δεν ήταν και χρειάστηκε πολύ για να τον. Τι. Ναι, για εδώ και το 2-90 που λέγαμε χθες το διπλό. Εντάξει, κάτι τέτοιο φυσικά που δεν παίζω στην Ελλάδα. Λέει ο Ηλίας, λέει, τι 2-30 ρε ο Άρης, 1-30 έδινε λέει, από τη μία το μεσημέρι. Α, έγινε, έπεσε. Δεν είναι τόσο πολύ, έπεσε δραματικά. Ναι.
Άρα υπήρχε γραμμή. Δηλαδή, τώρα. Λοιπόν, αύριο η εκπομπή θα ασχοληθεί με το Μουντιάλ και όχι μόνο. Αύριο η εκπομπή θα έχει έναν εκλεκτό καλεσμένο. Με το ποδόσφαιρο γενικότερα. Με το ποδόσφαιρο γενικότερα, έναν άνθρωπο που έχει δουλέψει σε ομάδες της πόλης, έχει δουλέψει σε ελληνικό ποδόσφαιρο και έναν άνθρωπο που θα είναι στα γήπεδα της Ρωσίας το ερχόμενο καλοκαίρι, το οποίο είναι πρώτο πυλόν έτσι κι αλλιώς. Μπήκε ήδη. Σήμερα έχει πολύ ζεστή, φίλε. Σήμερα έχει πολύ ζεστή. Η ζέστη υγρασία ήταν. Είναι ζέστη με υγρασία μαζί. Σήμερα είναι μια αμυγός. Τώρα έβγαλε λίγο δροσιά, βέβαια, ελάχιστη. Ποια δροσιά, 20 τόσου βαθμού έχει πάλι. Εγώ πρέπει να δώσω στην Ερμού και μέχρι να έρθω, επειδή ψηλότερα κιόλα έσκασα. Πλησιάζει ώρα που θα αρχίσω να κοιμάμαι το βρακάκι μου. Ναι, όντω, φίλε. Και χωρί εντόνια, χωρί πικέ κουβέρτε, χωρί τίποτα. Καλά, κουβέρτα δεν το έκανα, αλλά σε εντονάκι από πάνω το θέλει. Όχι, εγώ το καλοκαίρι, φίλε. Και στην περάφη σάγει δροσιά. Εντάξει. Λοιπόν. Για να σας το, για να το πάρει το ποτάμι κιόλας, λοιπόν, λίγες ώρες πριν... Όχι, γιατί να το πάρει, θες να το πάρει. Δεν θα με το πάρει, λες. Είναι καρτσικαρισμένο δηλαδή. Μου είπε ότι, εντάξει, μου είπε ότι θα έρθει. Αν δεν έρθει τώρα στην τελική, το βγάζουμε κατά το τηλέφωνο, αλλά μου είπε ότι θα έρθει. Εντάξει. Εγώ λέω, άστο λίγο ακόμα να πλανάτε, ρε παιδί μου. Ωραία, το αφήνουμε. Άστο λίγο, εντάξει. Λοιπόν, το αφήνουμε. Καλά, θα έχουμε και τον... Εδώ Μιχάλης μου λέει τρομερή πληροφορία αυτή για το βρακάκι. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε, το μποξεράκι. Είναι άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Τα μποξεράκι με τα Calvin Klein, έτσι δηλαδή, ξεκάθαρα. Είναι... Το δικό σου τι πάει, ε. Ναι. Από Λαγκαδά, λέει ο Χρήστος, έρχεται μεγάλη καταιγίδα. Ναι, και εγώ τώρα προερχόμουν από Περαία. Έσκασε μια συννεφιά. Βασικά στο κέντρο έβρεξε για λίγο, γιατί εκεί στο δικό μου το στενό ήταν βρεγμένο από πάνω μέχρι κάτω. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι βρεγμένο επειδή είσαι εσύ και θέλω. Και την ώρα που πήγαινε Ιβανόφ μου πέσαν κάτι ψυχάλες. Όταν πήγα μετά από 2-2,5 ώρες ήταν πολύ ζέστη, καθαρός ουρανός. Τώρα που ερχόμουν από Περέα, έβλεπα εκεί πέρα προσφορτιάτη ήταν. Ναι. Βασικά πάνω Θεσσαλονίκη, πολύ αστραπή. Και έχει μαζέψει μια μαυρίλα, ρε παιδί μου. Τώρα το αν θα προλάβουμε την βροχή ή όχι, μακάρι να μην την προλάβουμε. Είναι και αυτό κάτι πολύ βασικό. Ξέρω, αν την προλάβει, την προλάβει. Λοιπόν. Θα είμαστε προετοιμασμένοι. Σας ενημερώσαμε και γι' αυτά. Να μην αποκαλύψω τον καλεσμένο μας, δηλαδή. Άντε, πες το να πω. Να μην αποκαλύψω. Να συντονιστείτε αύριο να ακούσετε. Ποιο θα έχουμε, γιατί θα μιλήσουμε για Μούντιαλ. Θα μιλήσουμε για Μούντιαλ εδώ πέρα και θα πούμε πολλά πράγματα γενικότερα. Λοιπόν, να πούμε ότι στη Μαρσέγ δεν βρίσκεται στο αρχικό σχήμα ο δικός μας, ο Κώστας Ομίτρογλου, κατά του ο Μπάμπης ο Τενές. Να δώσουμε τις ενδεκάδες του τελικού που έχουμε ήδη σκορ. Η Ατλέτικο με τον αρχισκόρε της, τον Αντουάν Γκρισμάν, άνοιξε το σκορ μετά από τραγικό λάθος. Νομίζω Αγκισά το έκανε το τραγικό λάθος. Η Μαρσέγ, η οποία ξεκινάει με τον βασικό της, τον Μανταντά, κατά τα δοκάρια, και όχι τον Γιωάν Πελέ που την έβγαλε μέχρι στιγμής ασπροπρόσωπη στα τελευταία μάτς και ειδικά στα μάτς με την Ζάλτσμπουργκ. Σαρ και Αμαβί τα δύο μπακ. Ο Ραμί με τον Λουίς Γκουστάβο, καθώς ο Ρολάντο, ο παίκτης που έφερε την Μαρσέγ στον τελικό με τον γκολ που πέτυχε στην παράταση στη Ρεβάνς με την Ζάλτσμπουργκ, είναι εκτός. Εκτός ενδεκάδας, ο Αγκισά με τον Σανσόν είναι. Φελίπε! Τον Μοργκάν. Ο Μοργκάν Σανσόν, πρώην παίκτης της Μονπελιέ. Αυτοί είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Και η τριπλέτα, η μέσο επιθετική είναι ο Κάμπος, ο Αργεντίνος, πρώην River Plate και Μονακό. Ο Παγιέ, που ήταν αμφίβολος. Ο Τοβέν, ίσως και ο MVP της φετινής Μαρσέ. Και ο Ζερμέν, που παίζει στην κορυφή απόντος του Μήτρου. Τώρα ήταν να σηκώνει για ζέσταμα. Άρον ο Ρουντίν Γκαρσία και τον Λόπες, τον Πιτσιρικά που έχει κάνει πολύ καλή σεζόν, τον μεσοθετικό και τον Οκάμπος που έλεγα πριν όταν τον είχε πάρει Μονακό. Να, ο Τοβέν κλάταρε. Είδες, τον πιέσανε για να παίξει και. Είχε θέμα. Είχε θέμα, ήταν εξαιρετικά αμφίβολος. Και τα πράγματα εφόσον θα αποχωρήσει, τράβηγμα δείχνει να έχει πάθει. Θλάση. Γι' αυτό σήκωσε Άρον ο Γκαρσία τον Λόπες. Και. Εφόσον δεν μπορεί να συνεχίσει, είναι ένα σημαντικότατο πλήγμα για την Μαρσέγ, η οποία ήδη βρίσκεται και πίσω στο σκορ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Κάμπος, όταν τον είχε πάρει η Μονακό ως ομάδα της League D τότε, τον είχε πάρει από την River Plate. Βάζει τα κλάματα ο Πάγε, αλλιώς περιμένει τον πρώτο του ευρωπαϊκό τελικό. Αν όχι, είναι δεύτερος τελικός, έχει παίξει και με τη Γαλλία στο Euro. Ο Πάγε βγαίνει αλλαγή, δεν το φαίνεται. Ο Πάγε βγαίνει αλλαγή. Ο Πάγε βγαίνει. Ναι. Και μπαίνει ο Λοπέζ στην θέση του, πιτσιρικάς. Παίρνει ο Λουίς Γκουστάβο το περιβραχιόνιο. Όλοι πάνε πάνω να τον εμψυχώσουν. Τον Παγί, ο οποίος αποχωρεί με κλάματα. Άντεξε μόλις 30 λεπτά στο τερέν της Λιόν, εκεί όπου τον μισούν στην πόλη της Λιόν. Γιατί ο Παγί έχει παίξει αρκετές ομάδες στη Γαλλία, αλλά όνομα έκανε κυρίως σε Ντετιέν, που είναι η μεγάλη αντίπαλος, η μισθή γειτόνισσα της Λιόν. Και
Άντε, δούμε πώς θα το λύσω με τον Οκάμπους που έλεγα ότι όταν τον είχε πάρει η Μονακό του Ρανιέρη ως ομάδα League Dev β' κατηγορίας από την River Plate, ήταν η ακριβότερη και νομίζω ότι είναι ακόμα η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έχει κάνει ομάδα β' κατηγορίας. Ήταν η πρώτη χρονιά του Ριμπολόβλεφ, του Ρώσου, το Μεγιστάνα, και είχε πληρώσει ή 7 ή 9 εκατομμύρια ευρώ στη River Plate για να τον πάρει. Μιλάμε τώρα τρελά λεφτά έτσι, για μεταγραφή από ομάδα β' εθνικής. Η Ατλέτικο, η οποία είναι κομπλέ με τον Γιάν Όμπλακα τα δοκάρια, έναν από τους κορυφαίους τερματοφυλάκες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Βρυσάλικο, Χιμένες, Γοδίν και Λούκας Ερναντές, αυτός είναι Γάλλος, στην άμυνα. Κορέα, Γκάμπι, Σαούλ, Κόκκι στη μεσαία γραμμή και Γκρισμάν με Ντιέγκο Κώστα στο κλασικό 4-4-2 του Ντιέγκο Σιμεών, ο οποίος είναι τιμωρημένος και σήμερα από τα επίσημα και από κάτι σουίτες βλέπει το παιχνίδι και έχει προφανώς κάποια μορφή. Τέσσερις νομίζω. Εξέτσι τη μία στο. Είχε κράξει τον διαιτητή στον πρώτο ημιτελικό με την Arsenal στο Λονδίνο όταν είχε αποβάλει τον Βρυσάλικο. Τον είχε κράξει εκεί πέρα, κάτι του είχε πει. Πολύ αυστηρή είναι εκεί πέρα στην Ευρωσυγία. Εντάξει, καλά, δεν είναι και το καλύτερο παιδί ο Σιμεώνε. Είναι προπονητάρα, αλλά... βέβαια. Είχε δίκιο, δεν θυμάμαι κιόλα. Τώρα είχε δίκιο. Όχι, ήταν κόκκινη. Ήταν δεύτερη κίτρινη. Την πρώτη δεν την είχα δει. Εδώ μας στο στούντιο ήμασταν, αλλά η δεύτερη ήταν κόκκινη. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, η Μαρσέγ, η οποία έχασε τον Αστέρα της πριν από λίγο, ο Παγιέ δεν άντεξε, ήταν αμφίβολος, προφανώς πιέστηκε για να ξεκινήσει βασικός λόγω της τεράστιας σημασίας του αγώνα και κλάταρε και μπήκε στην θέση του ο Μαξίμ, αν θυμάμαι καλά, Λοπέζο Πιτσιρικάς, μία από τις αποκαλύψεις, πόσο baby face έχει. Μία από τις αποκαλύψεις. Τώρα δεν θυμάμαι, σου πω σε λίγο. Λοιπόν, τι άλλα νέα. Καλά, φίλοι, ησυχία, δόξα τω Θεώ. Αυτό το. Ποιο? Κάτσε λίγο ένα λεπτό, γιατί τώρα έχουμε κάτι εσωτερικά ζητήματα. Τι πάθαμε. Αυτό με τη δόνηση. Αυτό με τη δόνηση. Μαξίμ Λεπέζ. Αυτός είναι γεννημένος 4 Δεκέμβρη του 97. 21 χρονών, φίλοι. Πόσο? Το 97. 21 δεν είναι. Το 97 και κυβέρνηση είχαμε. Το 97 δεν ξέρω, φίλε. Κάτι για νοδού μου έρχεται. Πασόκ. Δεν θυμάμαι. Ο Σιμίτης πότε βγήκε. Το 90 πόσο. Δεν τα ξέρω καλά αυτά. Εμένα τέτοια μου έχουν μείνει μόνο το 81 που ήταν η πρώτη θητεία Ανδρέα και το 85 που το είχε πάρει και κάνει το back to back το Πασόκ. Μετά δεν θυμάμαι, το 89 μετά δεν θυμάμαι. Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Σιμίτη, 1996. Το 89 δεν ήταν ο Μητσοτάκης. Το 89. Ναι. Το 89 νομίζω ήταν η Νέα Δημοκρατία που πήρε τα σκύπτρα από το Πασόκ. Με Μητσοτάκη, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά από τον Έλλη Σαμαράς. Ορίστε. Το 89 είχαμε κυβέρνηση Τζανί Τζανετάκη, λέει εδώ τώρα. Τζανετάκη, τι λέει ρε φίλε. Ο οποίος λέει ανέλαβε μετά την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπαδρέου Πασό, παλιό Ορθόδοξο. Λοιπόν, φίλε, αυτός ο Μαξίμ Λοπέζ είναι 1,67 ύψους 58 κιλά. Φιλοντός και από μένα είναι. 1,67 φίλε. Φάει κάτρια αγόρι μου. Λοιπόν, λέει ότι ο Τζανί Τζανετάκης μετά τις εκλογές 18 Ιουνίου του 89, στις οποίες δεν προέκυψε απόλυτη πλειοψηφία εδρών κανενός κόμματος στη Βουλή και το διέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε η κατάσταση, ήταν υπηρεσιακός. Η συγκρότηση της κυβέρνησης Τζανετάκη και μετέπειτα και της οικουμενικής κυβέρνησης από τον ξενοφόντα Ζολότα, Νουδού Πασόκ Συνασπισμός, αποτέλεσε μια από τις βασικές αιτίες της ανταρσίας της ΚΝΕ και της διάσπασης της ΚΝΕ και του ΚΚΕ του Σεπτέμβριο-Νοέμβριο του 89. Σύνδεση της κυβέρνησης, πρόεδρος λέει Αθανάσιος Κανελόπουλος, Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Ιωάννης Βασιλιάδης μετά. Εξωτερικών Τζανί Τζανετάκη μετά Γιώργος Παπούλιας, εσωτερικών Νικόλος Κωνσταντόπουλος, Εθνικής Οικονομίας Σουφλιάς και Χατζηγάκης. Κάποιο του ξέρω, εσύ θυμάστε λίγο. Οικονομικών Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Αντωνάκη βεβαίω. Σαξεστορή. Σωτήρη Χατζηγιάννη. Μιλτιάδη Σέβερτ. Φώτη Κουβέλη. Πω αυτή μου μια από εδώ τα ασχολείται. Λοιπόν, ναι, ρε φίλε. Κουβέλη, ρε φίλε, τι λεφτά έχει βγάλει την πολιτική. Ω, καλά. Μα ρε φίλε, η πολιτική πλέον είναι δουλειά. Εντελώ, ρε φίλε, εντάξει. Φίλε, επαγγελματίες. 89-91, να, Μιχάλη. Πήγα από και το επίθετο. Επαγγελματίες. Αλλά είσαι γνωστός, δεν χρειάζεται. Επαγγελματίες λαοπλάνη, φίλε. Επαγγελματίες λαοπλάνη. 89-91, Μητσοτάκης. Ο συνάδελφος, ο καλός φίλος και συνάδελφος. Δεν στον παγώ ότι 89 ήταν Μητσοτάκης. Εντάξει, κατανάστε. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν παρεξηγήσαμε. Αλλά το 96 περίμενε. Ήταν ο τέτοιος, ο Σιμίτης. Περίμενε. Και βρίσκω το τι σε πιάσε με την εκλογοκουβέντα. Εσωτερικών δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης Αλέξανδρος Παπαδόπουλος. Ο πατέρας μου.
Ναι. Όχι, δύσκολο. Αν και είναι το τέτοιο. Βάσο Παπαδρέου, Κουμάντο, Τσοχατζόπουλο Εθνική Άμυνα, ρε φίλε. Τότε προχώρησε τα υποβρύχια και τα διαρκεία του ΠΑΟΚ. Γιατί αυτά είναι αποδεδειγμένα, έτσι. Γιατί μαζί με κάτι υποβρύχια, βάλε μου τρία υποβρύχια. Όχι αυτά που βάζουμε με το τέτοιο και το τρόπο που βάζουμε. Την ιστορία έχω πει με τον Τσοχατζόπουλο. Τα κανονικά. Με και βάλε και 12.000 διαρκεία του ΠΑΟΚ από δίπλα. Την έχω πει την ιστορία με τον Τσοχατζόπουλο με έναν κολλητό μου. Τι? Που παρουσιάζεται και στη μοίρα του ρε παιδί μου και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Αεροπορία φυσικά που θα πήγαινε. Τον έχει βάλει μέσω Τσοχατζόπουλου. Ναι. Και τον ρωτάει, κύριε παιδί μου, ξέρει ψαρωτικές ερωτήσεις, ας πούμε, ποιο είναι τώρα, ξέρω εγώ, ο Σμήναρχος, δεν ξέρω τι είναι κτλ. Του λέει, παίζουν παιδί μου, ξέρω εγώ, ποιο είναι υπουργός Εθνικής Αμήνης. Και τον απαντάει, ξέρω εγώ, δικός μου, λέει Άκη Τσοχατζόπουλος. Δεν τον λένε Άκη, παιδί μου, λέει Αθανάσιο Απόστολο Τσοχατζόπουλο. Εμείς λέει στο σπίτι μας, λέει Άκη τον φωνάζουμε. Καλώς! Καλώς! Καλό, ε! Καλώς! Πόντος! Και πολύ και ο Ξαρχάκος. Και τότε είχαν την απόσχηση και με το Σαμαρά και την πολιτική άνοιξη που είχε ρίξει το Μητσοτάκι. Και το κρατούσαν μανιάτικο. Λοιπόν, να δούμε λίγο το φάουλ της Ατλέτικο, κάτι σαν κόρνερ. Τελείω τη Μαδρίτη. Κάποτε είχε ακουστεί σε αθλητικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Σε καλό σημείο. Ναι, ναι. Να μην πω τώρα το όνομα του συναδέλφου. Ήταν και από αυτούς που με βοηθήσαν πολύ στο ξεκίνημά μου. Όχι, όχι. Α, το μην το συνεχίζει, εντάξει. Λοιπόν, ναι, κόρνερ σε καλή θέση. Λοιπόν, ανεκμετάλλευτο το φάουλ σαν κόρνερ της Ατλέτικο, παραμένει το 0 με τον γκολ του Γκρισμάν. Τέτα τέτ του στρώθηκε η μπάλα από το τραγικό λάθος, νομίζω του Αγκισά, και έτσι προηγείται με τη Μαρσή, μάλιστα να χάνει και με τραυματισμό πολύ γρήγορα στο 30 μόλις τον MVP της, τον Δημητρή Παγιέ. Σε άλλα μάτς που είναι σε εξέλιξη, Ντανούμπιο, Μοντεβιδέο Γόντρες 0-1 ημίχρονο στην Ουρουγουάη, με τον γκολ του Αλεχάνδρο Βιγιόλδο. Ρόδεραμ Σκάνθρωπ 0-0, 2-2 έχει λήξει το πρώτο παιχνίδι. Αν λήξει ισόπαλο και αυτό που πάμε σε παράταση, είναι play-off, ημιτελικός play-off ανόδο από την League One στην Λικτού. Μαρσέγ Ατλέτικο 0 στο 40 πλέον και στο Champions League της Αφρικής, Ετουάλ Σαχέλ Σους, αυτή είναι η πόλη της Τινησίας, το Σους. Εγώ πάει με την Ζέσκο United. Είναι στο 0-0 αυτή η Ζέσκο United, την ομάδα από την Ζάμπια. Αυτά είναι τα μάτς εξέλιξη, τα λίγα μάτς εξέλιξη. Νωρίτερα στο πιο σημαντικό προφανώς παιχνίδι που έγινε για την Σουηδία, η Χάμαρμπι κέρδισε με 3-2 τους 10 της Μάλμε. Μάλιστα. Αυτά. Μάλιστα. Και άλλα πολλά, με και τις 12 που θα είμαστε μαζί. FM και όντα μηνύματά σας, αποστολή στο 54526, με χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και των όποιων τυχόν χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας μάλλον κινητής τηλεφωνίας, με την οποία είστε συμβεβλημένος ή συμβεβλημένοι. Τα λέμε και μέσω Facebook στους λογαριασμούς μας. Αργότερα θα τα λέμε και μέσω τηλεφωνικών γραμμών να μιλήσουμε για ό,τι σας απασχολεί, για τον τελικό του Europa League που είναι σε εξέλιξη, για τις ομάδες σας, είτε για οτιδήποτε. Είχαμε και μπασκετική δράση σήμερα, για ΠΑΟ και Ηράκλη. Είχαμε τον Άρη να παίζει παιχνίδι προ-προ-τελευταία αγωνιστική της. Ναι, τώρα την Κυριακή παίζει με τον Πασεραϊκό. Εδώ. Στις 5 και την άλλη Κυριακή παίζει με την. 5-0 έλειξε αυτό. Καρδίτσα. Είναι το τελευταίο του έδρας παιχνίδι. 5-0 έλειξε. Ο Πανσεραϊκός δεν είναι βαράει διάλυση. Φίλε, να μην είναι βαράει διάλυση, αλλά. Ναι. Ο Πανσεραϊκός πήγε, έβγαλε διπλό μέσα στο Μιλωτέλη. Ελά. Έπεσε ο Πανσεραϊκός. Γάμα εθνική, ρε τον Πανσεραϊκό. Να σου πω κάτι, την προηγούμενη εβδομάδα πήγε, έβγαλε διπλό μέσα στον Γκόνια. Ο οποίο Γκόνια. Ναι. Καλά, στον Γκόνια τον έχει τοπίσει, ρε φίλε, εντάξει. Μας τον έχει παρουσιάσει, Γκουαρδιόλ τον έχει κάνει. Είναι καλό σχόλιο. Βρε, εντάξει. Είναι πολύ πιθανό του χρόνου να δουλέψει στην Αίγυπτο. Ναι, κοίταξε. Εγώ πιστεύω ότι ο Γκουαρδιόλ κάποια στιγμή θα δουλέψει στην Αλφα. Γουάντι Ντέγκλα, κάπως έτσι λέγεται. Ντέγκλα, πώς. Γουάντι Ντέγκλα, κάπως έτσι. Ντέγκλα. Είναι η ομάδα που έχει. Γουάντι Ντέγκλα. Ο ιδιοκτήτης του Εργοτέλη. Γουάντι Ντέγκλα. Ο κύριο Σάμι, ρε παιδί μου, έχει τη συγκεκριμένη ομάδα στο Κάιρο. Ναι, φιλέα από το Κάιρο. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, πάλι κουβέντα πήγε στο Κάιρο. Πάλι κουβέντα πήγε στο Κάιρο. Είπε τελικά, δεν πρόσεξα. Ανακοίνωσε τον αυριανό. Περίμενα. Ε, τον ανακοίνωσε ή όχι. Ελά. Τον ανακοίνωσε τον αυριανό προσκεκλημένο ή όχι. Εσύ θα μου πει αν θα τον ανακοίνωσε ή όχι. Α σου πω εγώ, ρε φίλε, εντάξει, εσύ δικό σου κονέ είναι. Εγώ τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Τον ξέρω δηλαδή μόνο από την τηλεόραση. Είναι, θα τον και από τα ραδιόφωνα. Δεν τον γνωρίζει ποτέ, αύριο θα τον γνωρίζω. Θα τον αποθεώσω βέβαια και αύριο που θα είναι εδώ πέρα. Αλλά είναι από του λίγου ανθρώπου που έχω γνωρίσει την ανασχόλησή μου με το αθλητικό ρεπορτάζ και με τον Άρη Σπερμίνη, του οποίου του θεωρώ φίλου μου. Mm-hmm. Αυτό σε θεωρεί φίλο του. Ναι. Και είναι από τα καλύτερα παιδιά ο συγκεκριμένο που θα έρθει. Ναι, έτσι δείχνει. Που θα έρθει εγώ σου δεν το ξέρω, αλλά δείχνει καλό παιδί. Κάποιοι μπορεί να ακούσετε, να ακούσετε το όνομά του, τον ξέρετε όλοι βέβαια έτσι, αλλά θα το πούμε αύριο. Δεν πειράζει. Εγώ λέω να πούμε απλά ότι είναι ένα Έλληνα.
που έχει δουλέψει στην πόλη μας, στο ποδόσφαιρο της πόλης μας και θα είναι παρόν και στο Μουντιάλ. Ναι. Να τα αφήσουμε εκεί. Ό,τι και να είναι, αυτό από μόνο του είναι σημαντικό. Ναι, ρε, φίλε, είμαστε λιγότερο από ένα μήνα πριν την σέντρα του Μουντιάλ. Θα μας τα δώσει όλα. Εντάξει. Θα μας τα πει όλα. Αυτό αρκεί. Λοιπόν, είναι δέλεαρ από μόνο του. Ένας μουντιαλικός επισκέπτης. Ένας μουντιαλικός επισκέπτης. Είναι δέλεαρ γιατί δέλεαρ από μόνη βέβαια είναι εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Ο Μπαλαντέρ, τον οποίο ακούτε. Τι ώρα αυτά ήταν τα Πέμπτη σήμερα. Τι έχουμε γραμμή. Α, έχουμε. Ναι. Ωραίος ρε φίλε. Επαγγελματίας γολύπτης εδώ πέρα. Μόλις δείχνει. Δεν μου λες να κάνουμε το διάλειμμα με τη λήξη του ημιχρόνου. Άντε να το κάνουμε. Ναι, τώρα θέλει 3-4 λεπτά ακόμα. Έχεις και αυτές τις παρεξηγήσεις. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, είναι τελικός γύρω πάλι. Έχει κόσμο που είναι στα αμάξια, που είναι στα λεωφορεία και τα λοιπά, μας ακούει. Μας ακούει τελικά πολλοί κόσμος, φίλε. Μου το είπαν σήμερα αρκετοί και στο Ιβανόφιο. Φίλε, εγώ το βλέπω από τα μηνύματα που μας στέλνουν. Ναι, ναι. Κόσμο, δηλαδή, μου έχουν πει και άτομα που έχω πετύχει ένα-δύο άτομα έξω που λένε το βράδυ. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το βράδυ είναι δύσκολη ώρα. Λένε, ναι, μεν είναι. Έχει κάποιους φανατικούς βραδινούς ακροατές, είτε σε μουσικές εκπομπές είτε σε αθλητικές εκπομπές. Αλλά είναι δύσκολη ώρα. Είναι δύσκολη ώρα. Δηλαδή, ο μέσος μήκος γενιάρχης δεν μπορεί να ακούσει ένα ραδιόφωνο 10 ώρα το βράδυ. Κοιτάξτε, για να καταλάβετε, εμείς με το Θανάση, χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει και πάρα πολύ και να κάτσουμε να το αναλύσουμε στην αρχή τη σεζόν, αυτό μας βγήκε αυθόρμητα μια διαφορετική εκπομπή. Γιατί τόσα χρόνια οι βραδινές εκπομπές, ειδικά στη ζώνη 10-12 στα ραδιόφωνα Θεσσαλονίκης, είναι γνωστού και κλασικού περιεχομένου. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Αούα και ξέρω εγώ εντάξει. Λοιπόν, εμείς με το Θανάση αυθόρμητα και χωρίς πλάνο και τα λοιπά, δηλαδή να κάτσουμε εδώ πέρα σε ένα γραφείο στο Λίμπερο μια μέρα και κάνουμε ένα brainstorming, να θα το κάνουμε έτσι. Ποιο? Ένας φίλος, ναι. Facebook. Ναι. Μέσα είσαι, λοιπόν. Είσαι γάτα πάνω. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να κάνουμε λίγο μια διαφορετική εκπομπή που θα αρέσει σε εμάς και θα απολαμβάνουμε και έχουμε βρει και κοινό που ανταποκρίνεται σε αυτό το πράγμα και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Εντάξει. Αλλά για μια σεζόν, παιδιά, αυτά είναι μια χρήση. Κάτσε, γιατί ρε φίλε, θα δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεκατό, ναι, 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 μεν σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Αλλά όχι, δεν το λέω για αυτό πλευρά. Καλά, και αυτό εσύ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάλι για θανάτσα. Όχι, δεν θα μιλήσω αυτό. Αλλά εντάξει, παιδί μου, σήμερα είμαστε εδώ πέρα, αύριο δεν είμαστε σε κανένα ραδιοφωνό. Είμαστε σε άλλο ραδιοφωνό ή αλλάζουμε δουλειά. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Τα πάντα ρί που έλεγε και ο. Ποιο το λέγε, θυμάσαι? Τι? Τα πάντα ρί. Τα πάντα χωρί και ουδέν μένει. Ο Σοκράτης. Όχι. Εσύ εξτάρα το ξέρει, ε. Ποιο το λέγε. Ηρακλάκι ήταν. Ηρακλάκι ήταν. Ήμουνα και θεωρητική, αυτά δεν τα έχω καθόλου. Συγγνώμη, παιδιά. Ναι. Και οι πιο πολλοί ξέρουν μόνο το απάντα αρή και νομίζω ότι σταματάει εκεί πέρα. Δεν είναι τέτοιο. Τα πάντα αρή, τα πάντα χωρί και ουδέν μένει. Θα φάμε τίποτα. Θες να φάμε, ε? Δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Επειδή είναι και βραδιά Europa League. Ναι, είναι ό,τι άλλο. Κάνουμε νηστεία. Είναι ό,τι άλλο τη βγάζουμε παξιμάδι. Ο 7-11 λέει good evening lads. Λέει, αν μπορείτε λέει, να σχολιάζετε λέει, το match με χρονοκαθυστέρηση λέει, για εμά που βλέπουμε web, αλλά θέλουμε να σα ακούμε προφανώ. Λοιπόν. Από εξ όσων έχουμε δει, γιατί το ξέρεις όταν μιλάς και... Εξ όσων, ναι. Από αυτά που έχουμε δει δηλαδή, είναι λίγο... Το κατάλαβα, Θανάση, πλέον μου κάνει εντύπωση. Ναι, εξ όσων. Τι μας πέρασε, Θανάση, επειδή μένουμε στην Περαία. Εγώ για να πω την αλήθεια, δεν έχω καθαρή άποψη για τον αγώνα. Είδα μόνο τον γκολ της Ατλέτικο που προήλθε από τραγικό λάθος του παίκτη της Μαρσής. Τώρα έφυγε η μπάλα, τον έβγαλε τέτα-τέ, τον Γκρισμάν έβαλε πανεύκολο γκολ. Νομίζω ότι η Μαρσέη δεν απείλησε ιδιαίτερα στη συνέχεια για να ισοφαρίσει. Εντάξει, έχει την πολύ μεγάλη ατυχία. Βέβαια, το έπαιξε κορώνα γράμματα. Ξεκίνησε βασικό ο Παγιέ. Αποχώρησε το 30. Μιλάμε για τον καλύτερο, μακράν τον καλύτερο παίκτη, τον πιο ποιοτικό παίκτη τη Μαρσέη. Τώρα, από ό,τι βλέπω, πρέπει να υπάρχει τραυματισμό και για τον Οκάμπο, τον Αργεντίνο μεσοεπιθετικό. Την έφαγε εκεί στα. Να, τώρα τα πλάνα πάνω στον Στάχαμνα. Τα πλάνα πάνω στον Παγιέ, ο οποίο έκλαιγε κατά την αποχώρησή του. Εδώ μια Γαλλίδα, μάνα έχει πάρει μαζί τη και το. Όχι, η Ισπανίδα είναι, Ρόχι Μπλάνκα είναι. Είχε πάρει μαζί και το παιδί με Μάρσιπο. Αυτό ρε φίλε, πώς πιθανότητες δίνεις για να το δεις από Ελληνίδα μάνα. Ελληνίδα φίλαθλος να πάρει με Μάρσιπο το παιδί της. Και πού να το τέτοια πάει. Ώρα. Μιλάμε για 9 η ώρα. Έτσι. Στην Τούμπα στο Βικελίδης. Ρε, δεν έχει σημασία. Ποδοσφαιρικό γήπεδο, όχι ποδοσφαιρικό γήπεδο. Τελικός φίλε. Που έχει μέσα 60.000 κόσμο. Ναι. Υπό τον φόβο επεισοδίων, καπνογόνων κτλ. Αμάσιτη. Εγώ το δικό μου το παιδί δεν θα ήθελα να το πάρω σε τέτοια ηλικία. Δεν θα ήθελα.
σε τη τελική ανάλυση. Δεν υπάρχει ο λόγος, θα μου πεις, άμα δεν είχαν έναν παππού ή μια γιαγιά στη Μαδρίτη για να αφήσουν το παιδί, ή αν η πεθερά είναι εγώ στο Βιλαμπάχο και τη λέει δεν μπορώ σήμερα χωρίς να κρατήσω το παιδί κτλ. Α, το πάρει μαζί τη, άμα είναι πετσί. Ή άμα τη είπε ο άντρας, παιδί μου, έλα σου κάνω και τα έξοδα να πάμε να δούμε και τη Λιόν που είναι και πολύ ωραία πόλη. Τι έκανε, θα πει όχι, έχω να προσέχω το παιδί. Όχι. Θα καβατζωθεί. Τηλέφωνο στη μάνα της, η μάνα έχει, η μας έχει αφήσει. Η πεθαρά, επειδή της κρατάει μανιάτικο τα Χριστούγεννα που δεν έχει πάει στο τραπέζι κτλ. Λέει, α, δεν μπορώ, κορίτσι με πονάει μέσα κτλ. Όλα αυτά στα ισπανικά. Οπότε η Χωσέ Μαρία Ντολόρες αναγκαστικά πήρε το παιδί στη Μάρσιπο και πήγε Λιόν. Αλλά αυτό που Ελληνίδα μάνα δεν το βλέπεις, φίλε. Ειδικά σε τελικό Europa League. Τα είπα και ξέσκασε. Όπω κομματάρα. Κομματάρα. Έρι Κλάπτον, έτσι. Με αυτό μήπως θα πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε, ναι. Ημίχρονο 0-1 η Ατλέτικο, τη Μαρσέη με τον γκολ του Γκρισμάν. Ρόδραμ Σκάνθροπ 1-0 ημίχρονο επίσης. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου. Και Ντανούμπιο Μοντεβιδέο Γόντρες 0-1. Πάμε σε ένα πρώτο διαλυματάκι σε 35 λεπτά μετά τις 10 και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 42 λεπτάκια μετά τις 10. Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ, Θανάση Κυλώνης, Γιώργος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής με τον Χρήστο Κιώση, Αριανάρ, λοιπόν, στην κονσόλα. Παρέα μέχρι και τις 12. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμούλες. Χρήστο, πάρε την Ελένη Μπούντου. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα ρεπορτάζ. Πάντως τον αυριανό μας καλεσμένο τον έχουν βρει αρκετοί. Ναι, τον βρήκε και ο Ντάνκαν Φέργκισον. Δεν πειράζει. Θα τον αποκαλύψουμε αύριο. Κάποιοι μπορεί το μυαλό να μην πηγαίνει και θα το αφήσουμε. Υπενθυμίζουμε ημίχρονο στο τελικό του Europa League. Μαρσέγια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 με τον γκολ του Γκρισμάν. Ύστερα από τραγικό λάθος του Αγκισά, νομίζω, στο 21ο λεπτό. Με τη Μαρσέγια στο 30 να μένει και όχι με 10, αλλά αποχώρησε λόγω τραυματισμού ο αστέρας της, ο Παγιέ. Νομίζω αστέρας, ο αστέρας Τρυπόλεως. Ρόδραμ Σκάνθροπ 1-0 και Ντανούμπιο Μοντεβιδέο Wanderers 0-1 στα μάτς που είναι σε εξέλιξη και του Αλσαχέλ Ζέσκο Γιουνάιτ 0-0 για το Champions League της Αφρικής. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Πάμε τώρα, σε λίγο θα έχουμε την Ελένη Μπούντου. Θα μιλήσουμε μετά και για το μάτς του Άρη. Ο οποίος εντάξει, την έχουμε. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον Μπακ. Θα πούμε και συνέχεια τα υπόλοιπα. Καλησπέροντας την Ελένη Μπούντου. Γεια σου, Ελένη, καλησπέρα. Χαίρετε, παιδιά, τι κάνετε. Καλά, καλά. Το εσύ. Τι θα λέμε τώρα που η ομάδα έχει ένα μήνα διακοπές. Τι θα λέμε. Και τα μεταγραφικά. Δεν έχουν πάρει φωτιά ακόμη. Εντάξει. Στο προσάναμα. Καλώς ήρθες, η δική μου πραγματικότητα λοιπόν. Που δεν πηγαίνετε φίλο. Η δική σου πραγματικότητα σήμερα είχε παιχνίδι. Ναι, είχε παιχνίδι μετά από δύο εβδομάδες όμως. Δύο εβδομάδες. Μετά από δύο εβδομάδες. Ρώτα εμένα που καθόμουν και κοιτούσα ένα λευκό Word προς τον υπολογιστή να γράψω. Και εμείς περάσαμε διακοπές, εθνικές ομάδες και τέτοια. Δύο εβδομάδες δεν είναι τίποτα. Όταν τελειώνει η σεζόν και έχει σε ένα μήνα, τουλάχιστον πέρσι πρόπερσι, είχαμε και τα play-off, τα οποία βρίζαμε, έτσι. Κούμπωσε μια άδεια, αλλά... εντάξει. Λοιπόν, έχουμε συνέντευξη Ράσβαν Λουτσέσκου. Σας μάζεψε εκεί πέρα, σας μίλησε. Γιατί χθες ο προπονητής του ΠΑΟΚ έκανε έναν απολογισμό της χρονιάς, στάθηκε στο ρόστερ, μίλησε ονομαστικά για παίκτες. Αν θέλετε, έδωσε το στίγμα των σκέψεών του για τον ΠΑΟΚ όπως τον ονειρεύεται, μίλησε για τους δανεικούς ποδοσφαιριστές, αποκάλυψε μια πολύ ωραία ιστορία με τον Πρίγιοβιτς. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος, το μεγάλο δώρο που του έκανε ο Ιβάν Σαββίδης δεν αλλάζει σε τίποτα το πλάνο ισορροπίας που έχει στο μυαλό του. Και μιλώντας για το μεγάλο δώρο του Ιβάν Σαββίδη, να πούμε ότι την Κυριακή το βράδυ, στη γιορτή του ΠΑΟΚ σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, πέρα από μια ποδοσφαιρική μπάλα κεντυμένη με πολύτιμους λίθους, την οποία είχε στο γραφείο του στο Ροστόφ και η οποία θα καταλήξει στα χέρια του Ράσβαν Λουτσέσκου ως δώρο, ο Ιβάν Σαββίδης δίνει στον Λουτσέσκου και ανοιχτό μπάτζετ, απεριόριστο μπάτζετ, για να χτίσει αυτό στον ΠΑΟΚ όπως τον ονειρεύεται, για να βάλει τις πινελιές, γιατί οι βάσεις υπάρχουν, αυτό είπε και ο Λουτσέσκου, υπάρχει ένα υλικό, δεν θέλει να διαταράξει καμία ισορροπία, από εκεί και πέρα χρειάζονται πινελιές, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί, να βελτιωθεί και βεβαίως να πάρει ό,τι του αξίζει μέσα στο γήπεδο. Η χρονιά ξεκινά, η χρονιά.
τώρα στην ουσία αυτή που ολοκληρώθηκε και αυτή η οποία θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει όπως όλα δείχνουν με τους καλύτερους Ιωνούς, γιατί όπως είπε και ο Λουτσέσκου, υπάρχει ένα υλικό, υπάρχει μια βάση, δεν θέλει να αλλάξει πολλά πράγματα. Απλά θέλει να κάνει 3 με 4 πινελιές, ενώντας 3 με 4 ποιοτικές μεταγραφές που θα μπορούν βεβαίως να σηκώσουν το βάρος σε πρωτάθλημα κύπελο και ο μεγάλος στόχος που είναι η Ευρώπη, που είναι η όμιλη του Champions League. Μεταγραφές τέτοιου επίπεδου. Σε αυτές τις μεταγραφές για τον Λουτσέσκου δεν λογίζονται η επιστροφή των δανεικών παικτών. Αυτοί μπαίνουν στην παρούσα φάση σε πρώτο πλάνο, γιατί υπάρχει ένα scouting, υπάρχει μια άποψη για όλους τους παίκτες. Είναι 23, αν δεν κάνω λάθος, το σύνολο 22 που αγωνίστηκαν μακριά από τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει λοιπόν ένα scouting report για όλους αυτούς, για το πώς τα πήγαν, τι πρόσφεραν. Εκείνοι οι οποίοι έχουν το προβάδισμα για να επιστρέψουν στον ΠΑΟΚ και φαίνεται πως αρέσουν ιδιαίτερως στον Λουτσέσκου είναι ο Ουάρντα και είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης βεβαίως αποκάλυψε ότι ο Λουτσέσκου ότι θα επιστρέψει, θέλουμε να τον δούμε, θέλουμε να κάνει προετοιμασία μαζί μας και από εκεί και πέρα ο Ουάρντα έκανε μια φανταστική χρονιά, πήρε πολλές και ατομικές, έκανε πολλές και ατομικές ενέργειες, πήρε πολλά παιχνίδια πάνω του, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας να μείνει μαζί μας. Είναι οι δύο περιπτώσεις των δανεικών. Διακόψω λίγο σε σχετικά με τον Ουάρντα. Ένας όμως παράγοντας, να το πω έτσι, που σίγουρα τον έχει στο μυαλό του Λουτσέσκου, δεν είναι και ο χαρακτήρας του ποδοσφαιριστή. Σαφέστατα. Ναι. Σαφέστατα. Αλλά να σου πω κάτι. Σε αυτό το τομέα ο Λουτσέσκου έχει δείξει ότι τα πήγε εξαιρετικά καλά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και στο λέω γιατί θα σου φέρω παράδειγμα τον Πρίγιοβιτς. Ναι. Όπως είπε και ο ίδιος και θα πάρω την ατάκα του, ακόμη και με τον Πρίγιοβιτς, είπε που ξεκινήσαμε να έχουμε κάποια προβλήματα, στο τέλος αγαπηθήκαμε. Και τι εννοώ πάνω σε αυτό που είπε ο προπονητής. Η χρονιά δεν ξεκίνησε καλά στη σχέση Λουτσέσκου-Πρίγιοβιτς και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει πολύ καλά ο καθένας από το πώς άλλαξε η αγωνιστική συμπεριφορά του Πρίγιοβιτς το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους 2 με 3 μήνες. Ακόμη και ο Πέλκος, τον οποίο φιλοξενήσαμε στο ΠΑΟΚ 24, μας είπε ότι και εμείς καταλάβαμε μέσα στο παιχνίδι της συμπαίκτης του ότι κάτι είχε αλλάξει με τον Πρίγιοβιτς στο τελευταίο διάστημα. Όπως εξήγησε και ο Λουτσέσκου, είχε μάθει σε ένα στυλ διαφορετικό παιχνιδιού στις προηγούμενες ομάδες που ήταν. Και το είχε ζητήσει κανείς να αλλάξει. Όταν λοιπόν του ζήτησε να αλλάξει κάποια πράγματα στο παιχνίδι του, προφανώς να γίνει πιο ομαδικός, προφανώς να γυρνάει πίσω, να κάνει κι άλλη περισσότερη δουλειά πέρα από αυτήν που κάνει πάρα πολύ καλά εκτελώντας και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, αποκτώντας ένα πιο ομαδικό, πιο συλλογικό πνεύμα, κάπου εκεί φάνηκε ότι βρεθήκαμε στη μέση και οι δύο. Στο μάτι λοιπόν είπε ο Λουτσέσκου με τον Παναθηναϊκό, στο εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό το 4-0, τον είχα στον πάγκο. Δεν ξεκίνησε βασικός. Αυτό σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ακόμη και όπως ήταν ο Παναθηναϊκός σε ένα ντέρμπι, είναι πολύ δύσκολο για έναν χαρακτήρα, για μια προσωπικότητα όπως είναι ο Πρίγιοβιτς να το δεχθεί. Και το καταλαβαίνω. Τον έβαλα στο 2-0, θέλοντας να τον κάνω αλλαγή του Κουλούρη και του είπα Πρίγιο, θέλω να ξέρεις ότι δεν σε πολεμά, ότι δεν έχω κάτι μαζί σου. Θέλω να μπεις μέσα, να παίξεις και να έχεις το μυαλό σου ελεύθερο. Μπήκε και σκόραρε ένα πανέμορφο γκολ. Και νομίζω ότι εκεί κατάλαβα είπε ο Λουτσέσκου τι ακριβώς θέλω από εκείνον, τι θέλει να προσφέρει και στο τέλος είδαμε έναν Πρίγιοβιτς να κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερη δουλειά στο γήπεδο. Ακόμη και στον τελικό του κυπέλου που οι περισσότεροι μπορεί να σταθούν στο εύκολο, στο αυτονόητο ότι ο Πρίγιοβιτς έχασε ένα πέναλτι, ότι χάνει αυτό το τέτα-τέτ με τον Μπάρκα. Είναι δύο φάσεις έτσι που είναι πρωταγωνιστής ο Σέρβος, αλλά κάνει τρομερή δουλειά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κάνει τρομερή δουλειά σε πολλούς τομείς. Και αυτό είπε και ο Λουτσέσκου. Είδατε στον τελικό πώς αντέδρασε. Είναι αυτές οι σχέσεις που δοκιμάζονται, που ο καθένας θέλει το χρόνο να αντιληφθεί από τον προπονητή του τι ακριβώς ζητάει και θέλει χρόνο για να προσαρμοστεί. Αυτό έγινε και με τον Πρίγιοβιτς. Τώρα του Ουάρντα προφανώς είναι και μια άλλη περίπτωση, είναι και μια άλλη, είναι και ένας άλλος χαρακτήρας, μια άλλη προσωπικότητα. Βεβαίως και είναι στοιχήματα που βάζει ο κάθε ποδοσφαιριστής, ο κάθε προπονητής για το αν μπορεί να τα κερδίσει. Όλοι ξέρουμε γιατί δεν έμεινε πέρυσι ο Ουάρντα στον ΠΑΟΚ, πώς ξεκίνησε η σεζόν για αυτόν που βρέθηκε στην Πορτογαλία
τον έδιωξαν κακήν κακό σε δύο μέρες και ξαφνικά βρήκε την ποδοσφαιρική πλησάκηση στον Ατρόμητο. Είναι ένας περίεργος χαρακτήρας, ένας χαρακτήρας που θέλει ειδική μεταχείριση, ειδική διαχείριση. Ο Λουτσέσκου τουλάχιστον σε πρώτη φάση δείχνει ότι θέλει να δουλέψει μαζί του, τουλάχιστον στην προετοιμασία, να τον δει από κοντά, να μιλήσουν. Υπάρχει και ένα Μουντιάλ βεβαίως, υπάρχουν και μεταγραφικά σενάρια που αφορούν τον Βάρντα, οπότε είναι πολύ νωρίς για να προεξεφλήσουμε την παραμονή του Βάρντα στον ΠΑΟΚ. Εκείνο το οποίο καταγράφουμε και σημειώνουμε είναι πως υπάρχει μία διάθεση, οι δύο δανεικοί Βάρντα και Γιαννούλης, να επιστρέψουν γιατί αρέσουν πολύ. Και μιλώντας για τον Γιαννούλη, να ανοίξω μια παρένθεση για να πω ότι στο μυαλό του Λουτσέσκου έχει παγιωθεί ο Βιερίνη ως αριστερό μπακ. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη υπόθεση κλείνει με μοναδικό αστερίσκο αυτό που είπε και ο Ρουμάνος τεχνικός, ότι στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω ούτε 5% πιθανότητες ότι μπορούμε να δούμε τον Βιερίνη μπροστά. Πήρε πολλά πράγματα ο Λουτσέσκου που τον Βιερίνη στο αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι ένα πολύ εργαλείο στα χέρια του προπονητή. Του τέριαξε αυτή η θέση. Και όταν κάτι σου βγαίνει, νομίζω ότι είσαι τρελός για να το αλλάξεις. Έτσι. Και του Λουτσέσκου του βγήκε πάρα πολύ. Είναι πολύ της ισορροπίας, πολύ της διατήρησης της ισορροπίας σαν προπονητής. Οπότε νομίζω ότι από τη στιγμή που του πηγαίνει τόσο καλά η συγκεκριμένη αλχημία, νομίζω ότι δεν θα τη χαλάσει. Αυτό είπε και ο ίδιος. Οπότε για τα αριστερά, νομίζω ότι θα πάμε σε ένα πλάνο με Γιαννούλη, με Βιερίνια, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, κάτι που σημαίνει ότι ο Μάριος Αζιβέδο πολύ δύσκολα θα μείνει στον ΠΑΟΚ, ήρθε για 6 μήνες, πανηγύρισε ένα τρόπαιο, αλλά νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα είδατε τη Ατλέτικο και 0-2 με Γκρισμάν και πάλι. 0-2. Ωραία, κάπου εδώ τελείωσε η τελετή. Λογικά, ναι. Αν κρίνουμε και ότι είναι το φαβορί αυτό που προηγείται με 0-2, και ότι έχει αποχωρήσει το γήπεδο, ναι, ο καλύτερος παίκτης της Μαρσέικ, δύσκολα. Αλλά εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς, ναι, στο 49. Είναι και ατυχία. Είναι και ατυχία του Παγιάτη, ναι, εκεί που, άμα είναι να μην σε πάει τίποτα Θανάση, δεν σε πάει, ναι, στο. Το Μάζι είναι εντάξει, όχι κατρακτό, αλλά έχει βροχή ασταμάτητη στη Λιόν. Επειδή μίλησα με απεσταλμένους εκεί οι Έλληνες, γιατί μου είπαν παντού 12 βαθμούς. 12 βαθμούς είχε. 10-12 βαθμούς κοιμάται. Ναι, εδώ τώρα έδειξε πλάνο συνοθέτης των Χερμάν Μπούργος που τα έχει και τα κοιλάκια του, έχει δηλαδή έτσι λίπος για να τον προστατεύσει. Που του φορέσανε και ένα μπουφάν παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Έχει κρύο. Και κρύο και με μπουφάν κυκλοφορούν τα παιδιά από χθες συνεντεύξεις και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι καμία σχέση με την δημοκρασία. Άψογο πλασία το Κρισμάν, τσίπησε την μπάλα πάνω από το Ματαντά. Μάλιστα. Λοιπόν, από το μάτς του μπάσκετ έχεις τίποτα, κανένα παραλυπόμενο, κανένα. Να πούμε λοιπόν, το ΠΑΟΚ την κέρδισε την ΑΕΚ με 78-74. Έτσι ακριβώς έγινε το πρώτο βήμα. Έναν εκνευρισμένο Σάκο τα είδα στη συνέντευξη τύπου. Νομίζω ότι πήγε εκεί απλά για να πάει. Απαντούσε μονολεκτικά. Ζήτημα να βγήκαν 25 λέξεις από το στόμα του προπονητή της ΑΕΚ. Ακόμη και εκεί που ρωτήθηκε για το αν ο ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι κέρδισε στο πρωτάθλημα και εδώ και κάτω και ξανά στον πρώτο αγώνα των play-off, δείχνει ότι είναι καλύτερη ομάδα τουλάχιστον στην παρούσα φάση και στα μεταξύ τους παιχνίδια. Έδωσε ηρωνική απάντηση που την αφού βλέπετε τη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος, η ΑΕΚ είναι πέμπτη. Είχε μια ηρωνική διάθεση, είχε πολλά νεύρα. Αυτό είναι νομίζω αυτό που κρατάμε από τον Σάκοτα. Έχει ακόμη δρόμο. Έγινε το πρώτο βήμα για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε το Σάββατο και πώς θα εξελιχθεί το επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί με πήγε στον μπασκετικό κατευθείαν, θα μου πεις αυτή είναι η αγωνιστική δράση της ημέρας από τη στιγμή που εμείς ρίξαμε αυλαία, και να πω δύο ακόμη σημεία που ενδιαφέρουν και κρατάμε από την συζήτηση με τον Λουτσέσκου, αφορά τους θερματοφύλακες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Πασχαλάκης, υπάρχει ο Γλύκος, υπάρχει ο Ρέι, υπάρχει και ο Σιαμπάνης από πίσω. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Λουτσέσκου για το αν θα γίνει κάποια αλλαγή στους θερματοφύλακες. Νομίζω ότι, αν και δεν ήθελε να πει πολλά πράγματα, η στάση του σώματος, η γλώσσα του σώματος που λέμε, τον πρόδωσε και νομίζω ότι θα έχουμε αλλαγή στους τερματοφύλακες. Συγκεκριμένα ρωτήθηκε ένας φεύγει, ένας έρχεται, χωρίς ο ίδιος να πει κάτι, αρκέστηκε σε ένα χαμόγελο, αλλά νομίζω ότι θα δούμε κάποια αλλαγή και στη θέση του τερματοφύλακα. Ρωτήθηκε και για τον Μακ, ο οποίος είναι στην Κρήτη παρέα με τον Μαουρίσιο και ξεκίνησαν
ήδη τις διακοπές τους από τα ελληνικά νησιά. Τελείωσε ο δανεισμός στην ομάδα του Βικεφάλου. Για το τι μελιγενέστε λοιπόν με τον Σλοβάκο, νομίζω ότι δεν θέλει να πει πολλά ο Λουτσέσκο, είπε ότι είναι ένα λεπτό θέμα. Ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να το συζητήσω πρώτα με τον κύριο Σαββίδη και μετά να σας απαντήσω. Είναι στη μέση και η Zenit, υπάρχουν και κάποιες απαιτήσεις από την ομάδα της Ρωσίας. Τώρα αν με ρωτήσετε για διάθεση ΜΑΚ, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Θέλει να μείνει στην ομάδα τόσο εκείνος όσο και η οικογένειά του και κυρίως η σύζυγός του. Ήταν εκείνη που επέμενε να επιστρέψουν, εκείνη που βγάζει γούστα εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα και στη χώρα μας. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους στη διάθεση παραμονής του Σλοβάκου. Από εκεί και πέρα, αν και εφόσον καθίσουν ΠΑΟΚ και Zenit στο τραπέζι, υπάρχει και αντίστοιχη διάθεση από τον ΠΑΟΚ και από τον Λουτσέσκου και από τον κύριο Σαββίδη, να δούμε αν θα επέλθει η συμφωνία με τους Ρώσους τουλάχιστον να ρίχνουν τις απαιτήσεις τους, αυτό αναφέρουν τα μίδια, από τη στιγμή που δεν φαίνεται να βρίσκει θέση στο ρόστερ της Zenit, ψάχνουν να ξεφορτωθούν εντός εισαγωγικών το συμβόλαιο και γιατί όχι να συμφωνήσουν με τον ΠΑΟΚ με φόντο την επόμενη σεζόν. Μας. Αυτά, παιδιά. Ωραία, Ελένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έγινε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Αυτά λοιπόν από την Ελένη Μπούντου και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ στο 54 στη Λιόν Μαρσία Ατλέτικο 0-2 με 2 γκολ του Αντουάν Γκρισμάν. Η Ατλέτικο που είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση και ενός τρίτου Europa League μέσα σε 8 χρόνια. Λοιπόν, παράδειγμα προς μίμηση φίλε η Ατλέτικο. Πριν από 15 περίπου χρόνια έπαιζε σε Γούντα Division, Β' Εθνική και όχι απλά επέστρεψε. Έγινε και ομάδα επίπεδου Champions League, έπαιξε 2 φορές στον τελικό του Champions League. Τα χάσε και τα δύο όλα παλικαρίσια μετά το 90 λεπτό. Έχει πάρει 2 Europa League, είναι αγκαλιά με το τρίτο και όλα αυτά μέσα σε μια δεκαετία. Θανάση, άμα έχεις ποδοσφαιρικό πλάνο, υπομονή και ανθρώπους που ξέρουν ναι. το ποδόσφαιρο. Καλά, τώρα βέβαια μιλάμε για έναν ισπανικό σύλλογο με έδρα τη Μαδρίτη, με την ιστορία της Ατλέτικο. Εντάξει, δεν είναι το πιο εύκολο να το κάνει και η οποιαδήποτε ομάδα. Εντάξει, είναι όμως το ίδιο. Είναι πολύ αλλά ναι, είναι. Να κάνεις μια τέτοια προσπάθεια και να τα γκρεμίσεις όλα. Εντάξει, μπαίνει ο Κλίντον, όχι ο Μπιλ. Ναι, ο Κλίντον Ενδιέ, ο Καμερουνέζος. Ο Κάμπος. Πρώην Τότεναμ. Βγαίνει ο Κάμπος, ναι. Ο Αργεντίνος που δεν βοήθησε. Γενικά το μάτς δεν πάει καθόλου στη Μαρσέλη. Έχει πάρει και από κάτω η ψυχολογία και με τον γκολ που πουλήσαν την μπάλα και με τον τραυματισμό του Παγιέ. Όταν βγαίνει ο ηγέτης και ο Κάμπος τώρα χτύπησε το χέρι του δυνατά εκεί πηγαίνοντας για τον πάγκο. Πολύ δύσκολα. Με την εικόνα που υπάρχει στο παιχνίδι, πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Βέβαια. Εγώ προσωπικά θέλω ένα γκολ από τη Μαρσέ και να λήξει μαγείο την αδίωτο παιχνίδι με το σκόρπι στο οποίο ποντάρει. Λοιπόν, τι. 11 φτάσαμε. Πάμε στο διάλειμμα, εγώ λέω. Και διαλυματάκι. Εντάξει, επειδή είναι ακόμα νωρίς το παιχνίδι και επειδή δεν απέσει στην κόψη του ξηραφιού, έχει πάρει σαφές προβάδισμα η Ατλέτικο. Απάμε σε ένα μικρό break. Και άμα είναι, θα κάνουμε break σε 11.30 να είμαστε εκεί online στην. Όταν θα μπαίνουμε στο μπορεί τελευταίο το κομμάτι του. Ναι, κάπως έτσι θα γίνει το σκηνικό. Άρα πάμε σε ένα διάλειμμα να πούμε ότι στα άλλα μάτς Ρόδραμ Σκάνθρωπ 1-0, Ντανούμπιο Μοντεβιδέο Wanderers 0-2 και το Al Sahel Zesco United 0-0. Πάμε σε ένα break. Να υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι χορηγός εκπομπής Μπαλαντέρ είναι ο Παράσχος στην Ολύμπο 90. Μια αποθήκη όπου θα βρείτε τα πάντα ό,τι έχει να κάνει με υδραυλικά, ανταλλακτικά και λέβητες αερίου κτλ. Παράσχος λοιπόν στην Ολύμπο 90. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Ο Μπέτου Σαββόπουλου είναι. Τα προχωρημένα. Ποιότητα, ρε φίλε. Ποιότητα, ωραία. Ποιο είναι, εντάξει. Και ποιο είναι ποιότητα και ο Σαββόπουλος είναι ποιότητα. Καλά. Λοιπόν, κατά 7,4. Ναι. Βάλατε, επιστρέψαμε στα 7, όχι στα 6 λεπτάκι μετά από τις 11. Θανάση Χιλώνης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Ο Χρήστος Κιώσης είναι στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Ισπανικό. Ισπανικό. Το ισπανικό, το να μιλάμε εννοούμε, είναι ωραίο. Λοιπόν, Μαρσέι. Το άλλο ωραίο είναι. Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν. Ισπανικό έθνος. Ολυμπίκ de Marseille, Ατλέτικο de Madrid, που λέει και ο Τιθανέ de Madrid. 0-2. Μέχρι εδώ που έφτασε Μαρσέι, νομίζω καλά είναι. Το 8 ποιος είναι, ο Σαούλ. Σαούλ Νίγκεθ. Πεχτάρα. Κάποια στιγμή πρέπει να φύγει από εκεί όμως για να κάνει λίγο κάτι στην καριέρα του. Δεν γίνεται. Το τραβάλει και έχει τσέπη. Το πορτοφόλιο. Πολύ τραβάλει. Ψήρισμα στο τέτοιο. Ψήρισμα στο 31. Ο Σαούλ Νίγκεθ, ο αδερφός του Αρών Νίγκεθ. Που είχε παίξει κάποτε εδώ στην πόλη μας στον Ηρακλή.
Εμένα ένας και τώρα παίζει κάπου στη Σεγούντα Division. Ένας Ισπανός που είχε φέρει και μάλιστα ο Μαρκές. Εντάξει, και ήταν τρελοκομείο μεγάλο βέβαια, καλά, αλλά. Μπορείς να μου εξηγήσεις. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί όσοι ξέρουν 100 κιλά μπάλα είναι τρελοκομεία. Εντάξει, όχι όλοι. Οι περισσότεροι, η πλειοψηφία έτσι είναι. Δες τον Άρντα που λέγαμε πριν με την Ελένη. Καλά, ο Άρντα τώρα δεν ξέρει και 100 κιλά μπάλα, μην τρελαθούμε. Εντάξει, μην τον κάνουμε και Σαλάχ. Καλό παίκτη είναι, ωραίο παίκτη είναι, αλλά ναι. Κοιτάξτε, μωρέ, δεν είναι. Α πούμε, ο Μέση είναι τρελοκομείο. Ο Ρονάλντο είναι τρελοκομείο. Εντάξει, έχει θέματα με το χαρακτήρα, δεν είναι τρελοκομείο. Έχει θέματα με το χαρακτήρα. Εντάξει, είναι ο ορισμό του επαγγελματία. Είναι τι παιδεία θα πάρει το σπιτάκι σου το δικό. Εντάξει, ο Ζιντάν ήταν τρελοκομείο, δεν ήταν. Τη μανούλα μου. Ναι. Τη βρίζουν, λοιπόν. Καλή τσόρα και αυτή εκεί που είναι. Καλά, στο 64 είμαστε στη Λιόν. Μαρσέγια Ατλέτικο 0-2 με τα δύο γκολ του Αντουάν Γκρισμάν, ο οποίο είναι το πρόσωπο του αγώνα και. Εκτός από ότι θα είναι και ο MVP του τελικού. Πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, ποιος είναι? Αδιάβαστος. Αδιάβαστος. Παίρνα το λογιστήριο να πάρεις να την αποζημίσεις στο βράδυ. Πολύ ευχαρίστως. Πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, Θα σε γελάσω. Χριστοδηλόπουλος. Ο Λάζαρος. Λοιπόν, τι πράγμα και αυτό με τον Χριστοδηλόπουλο, δηλαδή τελευταία 24 ώρα στην Ελλάδα. Λες και έχει πάρει μεταγραφή ο Ριβάλντο και το έχουμε αναγάγει σε μείζον ζήτημα το ότι ο Χριστοδουλόπουλος. Ο Ιμόμπιλε. Ναι. Ο Τσίρο Ιμόμπιλε μαζί με τον Αντούριθ. Τσίρο Ιμόμπιλε μαζί με τον Αντούριθ. Μάλιστα. Άρα δεν, μετά δεν είναι ο Ζούνιορ Μωράες τη Δυναμό Κιέβ με 7. Ναι. Και με 6 είναι ο Μάριο Μπαλοτέλη τη Νις και ο Μανουέλ Φερνάντες τη Λοκομοτίβ Μόσχα. Ναι, ο Γκρισμάν δεν. Άρα κανένα από του παίκτε που υποβιβάστηκε από το Champions League και παίζει στο Europa League. Οπότε εκεί πέρα μάλλον λίγο χάθηκε η φάση. Άρα κανένα από τους παίχτες που παίζει απόψε δεν διεκδικεί το τίτλο του πρώτου σχολείου της διοργάνωσης. Όχι. Όχι. Και ποιος είναι all time πρώτο σχολείο της διοργάνωσης? UEFA Cup Europa League εννοείς? Europa League. Μόνο Europa League, Έλα. Έλα, Αρθάνας. Ποιος είναι? Ξέρεις. Έχει παίξει και σε εμάς. Και σε εμάς. Όχι στον Άριστον. Στη United. Του Europa League. Ποιος είναι? Ραντάμελ Φαλκάο. Α, ναι, σωστά. Ναι, Φαλκάο, ναι. Εγώ θα στα λέω! Φαλκάο. Εγώ θα στα λέω! Λοιπόν, κάτσε να βάλω το δημοσιογραφικό μου μανδύα και να πάμε στα του Άρη. Δεν έχει πολλά βέβαια να πούμε. Το παιχνίδι σήμερα ήταν σε κάθε σκουπίστε τελειώσατε. Δεν, η Σπάρτη δεν απέλησε πολύ. Δεν κατέβηκε. Κατέβηκε, αλλά ο Άρης ήταν σοβαρός. Μετά από δύο εβδομάδες χωρίς επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, ήταν ουσιαστικός. Του έκατσε καλά και σε χρονικό σημείο το πρώτο γκολ με το πέναλ του Διαμαντόπουλου. Ωραία εκτέλεση από τον 28χρονο επιθετικό, ο οποίος έφτασε στα 16 γκολ φέτος. Μάνι, μάνι. Πολλά βέβαια με πέναλ την αλήθεια, αλλά το κοντέρ γράφει 16. Είναι η καλύτερη σεζόν της καριέρας του και βάσει αριθμών πλέον, γιατί ξεπέρασε τα 15 που είχε πετύχει στον Ολυμπιακό Βόλο σεζόν 14-15. Λοιπόν, με τα 16 που έτυχε ο Διαμαντόπουλος, σκόραρε και ο Πασάς. Ένα πολύ ωραίο γκολ, με εξωτερικό σουτ μέσα από την περιοχή. Και μετά από κόντρα με την μπάλα πάνω του. Την κατέβασε, κόντρα με την μπάλα, το βάρεσε φυλάκια. Λοιπόν, εύκολη για τον Άρη, με πολλά νέα πρόσωπα που είδαμε τον Δημήτρη Σπανό, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Θετικός ο Χαντί. Θετικός και ο Κανακούδης με την εμπειρία του. Σουτ για τη Μάρξη έχει στα πουλιά. Και ο Νίκητς τα πήγε καλά. Βέβαια, εντάξει, ανασταλτικά. Δεν ταλαιπωρήθηκαν και οι παίχτες δηλαδή μεσοαμυντικά, γιατί και η Σπάρτη δεν έγινε ιδιαίτερα απειλητική. Ο Άρης ήταν σοβαρός μπροστά και πήρε έτσι μια εύκολη νίκη. Ξέβηκε στο συν 12 από την Παναχαϊκή. Θα σας αναφέρω και σε λίγο και τα αποτελέσματα της Football League για όσους δεν τα γνωρίζετε. Και πλέον κοιτάει το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πασεραϊκό, εκεί που νομίζω ότι τον πρώτο λόγο τον έχει ο κόσμος και όχι η ομάδα. Διότι είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη τη φετινή σεζόν. Είναι μια καλή ευκαιρία για τους φίλους της ομάδας να βρεθούν στο γήπεδο και να χειροκροτήσουν τα παιδιά αυτά που μέσα από δύσκολες συνθήκες φέτος πέτυχαν έναν στόχο που ναι, μεν είναι αυτονόητος, αλλά δεν ήταν εύκολος για την ομάδα από πολλές απόψεις. Και φυσικά είναι το σημείο αναφοράς νομίζω στο μάτι της Κυριακής, όχι νομίζω, σίγουρα το σημείο αναφοράς στο μάτι της Κυριακής με τον Πασεραϊκό στις 5, είναι το τελευταίο αντίο σε μια από τις εμβληματικές προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας του ποδοσφαιρικού Άρη, η οποία δεν είναι άλλη από τον Ντάρση Νέτο, ο οποίος στο τέλος σεζόν κρεμάται ποδοσφαιρικά του παπούτσια.
Πόσο είναι αυτός? 35-36 και πέρα. Mm-hmm. Ο Ντάρση, ένας παίχτης που έχει σημαδέψει τον Άρη σε πολύ καλές εποχές. Σε εποχές που η ομάδα πήγαινε στους τελικούς κυπέλλου, δυσκούς τους έπαιρνε. Σε εποχές Ευρώπης. Μας έχει χαρίσει πολύ όμορφες στιγμές ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος την Κυριακή θα αποχαιρετήσει οριστικά το κοινό του Άρη ως ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω αν θα παίξει και στην Καρδίτσα, αλλά τελευταία φορά στο κοινό του Άρη μπροστά θα παίξει κόντρα στον Πανσεραϊκό. Είναι οι δύο λόγοι, νομίζω, το χειροκρότημα στην ομάδα και το χειροκρότημα στον Ντάρση Νέτο. Οι δύο λόγοι και τα δύο κίνητρα για τον κόσμο να βρεθούν την Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στα υπόλοιπα ζητήματα της ομάδας δεν προκύπτει κάτι. Ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι στην Κίνα και συγκεκριμένα στη Σανχάι για προσωπικές του υποθέσεις επαγγελματικού περιεχομένου. Και αναμένουμε την επιστροφή του στην Ελλάδα και με το τέλος του πρωταθλήματος να αρχίσουμε να έχουμε κάποια έτσι πρώτα ανακοινώσιμα πράγματα. Είχε και κόσμο του Άρη στη Σπάρτη, γι' αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, αξίζει. Κάποιοι τρελοί, λίγοι τρελοί, ξεκίνησαν αυτό το μαραθώνιο ταξίδι και πήγαν οι περισσότεροι από τις γύρω περιοχές. Επίσης, να αναφέρουμε και για τον Τσουμάνι, ο οποίος αγωνίστηκε για πρώτη φορά φέτος, επίσης με παιχνίδι πρωταθλήματος. Είχε αγωνιστεί, θυμίζω, και στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Μπας Γιάννα. Ήταν η πρώτη του συμμετοχή φέτος στο πρωτάθλημα για τον αρτινό αριστερό μπακ. Ποιος και αυτός πήρε την ευκαιρία του σήμερα από τον Δημήτρη Σπανό. Πέρα ως αριστερό εξτρέμ, κεφαλιά για τον Ατλέτικο. Καλή ευκαιρία, χαμένη για τους Ρόχι Μπλάνκος. Λοιπόν, μετά το φάουλ που έγινε. Κόρνερ, ναι. Κόρνερ πήγε. Από τον Λουίς Γκουστάβο είναι η μπάλα έξω. Γκουστάβο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Άρη. Υπάρχει και ένα κάλεσμα της ΠΑΕ για το μάτς της Κυριακής. Σας περιμένουμε λοιπόν. Όχι, πιο πάνω. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής. Δύο στροφές έμειναν για να γυρίσουμε οριστικά σελίδα και να σβήσουμε τον εφιάλτη της τελευταίας τετραετίας. Δύο ανάσεις ακόμη. Την Κυριακή ο Άρης δίνει τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα στο Κλεάνθης Βικελίδης με αντίπαλο τον Πανσεραϊκό, καθότι μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή της ομάδας στο φυσικό της χώρο. Η αναμέτρηση Κυριακής μοιάζει ως μια καλή συγκυρία. Αφενός, για να επιβραβεύσουμε τους παίκτες μας με το θερμό μας χειροκρότημα και εφετέρου να γεμάτο Βικελίδης, θα στείλει χειρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Περιμένουμε λοιπόν όλους την Κυριακή στο σπίτι μας, στο δικό μας, το προσθέτω εγώ αυτό, για το τελευταίο χειροκρότημα στην ομάδα μας, για να επιβραβεύσουμε τον προπονητή μας και τους ποδοσφαιριστές μας. Εξαιτίας της παραπάνω συγκυρίας, πάει Άρης τύπος για το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, αναμνηστικά T-shirts, με σκοπό να κυτρινίσουμε στις κερκίδες. Τα T-shirt συμπεριλαμβάνονται στην τιμή των εισιτηρίων και θα μπορείτε να προμηθεύεστε την Άρης Boutique. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τη κανδιδέα των εισιτηρίων. Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης για το τελευταίο χειροκρότημα. Τα χρόνια της υπομονής τελείωσαν. We are back. Για εμάς δημοσιογράφους, φαντάζομαι τα μπλουζάκια αυτά, αν ακούει κόψε την πάει Άρης, θα είναι δωρεάν. Αλλά άμα να πληρώσουμε, θα δώσουμε. Σάπως δεν έχουμε. Εντάξει. Εντάξει, άπλασε, ρε φίλε. Αλλά την κούτρα, φίλε. Την κούτρα δεν τιμήσε κανένας. Κανένας, φίλε. Σαν την κούτρα δεν έχει. Είναι σαν τη Χαλκιδική ένα πράγμα είναι. Κούτρα. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όσα λεφτά και να έχεις, ναι, ρε, η κούτρα έχει την γλύκα της. Έχει μια γλύκα. Έχει μια γλύκα. Το κυμπαριλίκι μας θα το δείξουμε αλλού, αλλά τώρα εντάξει. Εμάς που είμαστε και οι άνθρωποι που έχουμε. Εμάς που τέσσερα χρόνια τρέχουμε πίσω από την ομάδα, δεν πρέπει να μας κάνουν κάτι. Σας κάνω ένα άγαλμα εκεί στο πάρκο που είναι πίσω από, από τα επίσημα στη Νέα Ελβετία. Καλό. Θα το έχει μέσω γράφει την πρώτη μέρα. Όπως λέω με τα παιδιά του συναδέλφου που γυρνούσαμε αυτά τα τέσσερα χρόνια και παιδί μου μαζί, λέω το αυτοκίνητο το δικό μου, το οποίο τράβηξε γάμα εθνική. Τη β' εθνική την επικεντρώσαμε σε άλλο αυτοκίνητο, αλλά πήγε το δικό μου μερικά ταξίδια. Όργωσε δηλαδή. Όταν με το καλό κάποια μέρα θα το αλλάξω, δεν μου πάει καρδιά ρε φίλε να το δώσω. Και τι, για το κρατήσει μια ζωή. Τι ξέρω. Το πουλήσω σε σένα. Μα όχι, εγώ φίλε, καλύπτω με αυτό που έχω. Κύριε Κυριακή, δεν θέλει ένα δεύτερο. Όχι, φίλε. Κάποτε είχαμε και δεύτερο, το πουλήσαμε. Τι έκαμε, διάμαξα. Αυτό, φίλε, τίποτα. Η ασφάλεια χαμηλή. Δεν θέλω, ρε φίλε. Τα τέλη. Τίποτα. Καταρχήν δεν έχει τα τζιτζίκια μέσα, δεν μπορώ. Εντάξει, ρε Θανάση. Τα τζιτζίκια στη μηχανή. Ρε Θανάση. Τα ακούω και πονέει ψυχή μου. Πήγα, άλλαξα τον ημάντα. Πήγα πρώτα. Ακούω τα τζιτζίκια να τσουροφλίζω τον ακέο εκεί στην πάρω στη μηχανή και. Πήγα τι προάλλε. Ντάγκα στο τέτοιο, στο συνεργείο. 140 ευρώ. Γκράου, ε. Καλά μου βγήκε, δόξα τω Θεώ, δεν μπορούσε να βγει χειρότερα. Αλλάς. Εντάξει. Μάσης. Δηλαδή και μου λέει αυτό το αμάξι τραβάει ακόμα. Έχει. Φτύχει το λέει, μην το μαθιάξει. Και το φτιάξει. Και το φτιάξει. Ρέχα.
Μα να σου πω τώρα κάτι, πρόσεξε το αυτοκίνητο μου για να καταλάβετε. Χλέπα. Για να καταλάβετε κι εσείς που. Στα βουλγάρια το χλέπα είναι νομίζω ψωμί. Χλέπα. Κάτι τέτοιο με ψωμί νομίζω είναι. Μιχάλη, χλέπα, εσύ που ξέρει και τι διαλέξει εκεί πάνω, μπορεί να επιβεβαιώσει ή όχι. Λοιπόν, αν ακούσα ακόμα και δεν έχει πέσει κανένα λίθαρο ήδη. Το αυτοκίνητο αυτό το έχουμε στην οικογένεια από τον Νοέμβριο 2001. Και το άλλαξε αδελφός μου το 9 και το πήρα εγώ. Και το έχω αλλάξει τα πάντα. Έχω βάλει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Και το έχει αλλάξει τα φώτα. Εξατμίσει. Σε κάποια φάση είχε τρυπήσει εξατμίσει και ακουγόταν λε και ήταν φτιαγμένο. Και περνούσα και θυμάμαι ένα βράδυ. Περνάω κάτω από τη Νίκη και ήταν μαγαζιά φούλα ανοιχτά. Όλα κόσμο έξω και να κάνει το πεζό. Κάγκουρα, ε. Και να ήταν. Ναι, ναι, ναι. Τα μουσική τίποτα σκυλάδικα έτσι δυνατά. Τελειώσει που έχουν τα. Τα γούβερ που πήγαινα να πάρω, α πούμε. Κόσμο από το σπίτι, ας πούμε, το σπίτι του, ας πούμε, μια βγούμε και τα λοιπά. Και πήγαινα και παίρνω, θυμάμαι μια φορά ένα γολιτό μου τηλέφωνο και μου λέει, τι με παίρνεις, αφού σ' άκουσα. Τι είσαι και άκουσες, λέει, γειτονιά. Λοιπόν, Μήτρογλου, ρε φίλε, έλα ρε Κωστάκη, βάλε, κάρφωσε τώρα, αγόρι μου, κάρφωσε τον Μήτρογλου. Στη θέση του Βαλέντες Δεομόν, ο Κώστας Μήτρογλου, ο οποίος θα προσπαθήσει να γίνει ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε ευρωπαϊκό τελικό. Ε? Σε ευρωπαϊκό τελικό, σε συλλογικό επίπεδο. Γιατί έχουμε τον Άγγελο Χαριστέα, ο οποίος σκόραρε και νικητήριο μάλιστα γκολ στον τελικό του Euro το 2004 με την Πορτογαλία. Τον έβδομο έκανε όλοι. Στο 74 είμαστε. Μαρσέγια Ατλέτικο 0-2 με τα δύο γκολ του Γκρισμάν. Η Ατλέτικο είναι στην επίθεση. Απομακρύνεται ο κίνδυνος προς στιγμή, αν και επιμένουν οι Μαδριλένοι. Να περάσουμε σιγά σιγά. Στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, θα ξεκινήσω από την ομάδα του μπάσκετ, η οποία είχε σήμερα αγωνιστική δράση. Ο Ηρακλής που κέρδισε ευκολότερα του αναμενωμένου με βάση τα όσα λένε και οι ειδικοί. Γιατί ο μπάσκετ δεν σκαμπάζω και πάρα πολλά, ή μάλλον κάποτε σκάμπαζα. Το έχω παρατήσει το άθλημα εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Ηρακλής που κέρδισε με 89-73 τον Απόλλωνα Πάτρας με αρκετά έως πολύ καλή εμφάνιση. Να δώσουμε και τους πόντους. Ο Αγγελακόπουλος πέτυχε 4, ο Αθανασούλας 2, ο Παπαδιονυσίου ήταν από τις αποκαλύψεις του αγώνα 12 πόντους με 2 τρίποντα. Ο Χαριτόπουλος ήταν πρώτος σκόρερ του Ηρακλή, αν και με μέτρια εμφάνιση θα πω εγώ. Δηλαδή αρκετές φορές τον ψιλοέβρισα από μέσα μου γιατί έχασε αρκετά καλάθια. Με 21 πόντους και 15 rebound. Ο Γκαγκαλούδης, ο οποίος είναι σταθερή αξία, με 9 πόντους και 4 assist. Ο Γκαγκαλούδης με 4 μόνο πόντους, καθώς αποχώρησε με τραυματισμό στη μέση στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ντάριος Ουάσιγκτον σε πολύ καλή κατάσταση. Στα περίπου 30 λεπτά που έπαιξε, μπορεί και λιγότερα, πέτυχε 18 πόντους με ένα τρίποντο. Ο Γιαννακίδης ήταν αποκάλυψη με 15 πόντους όλοι από τρίποντα. Ναι, 3-5-15. Και ο Καλατζίδης με 4 πόντους και 5 ασίστ. Τον Απόλλωνα Πάτρας του κυρίου Δελέγκου, ο οποίος είναι υπηρεσιακός τεχνός μετά την αποχώρηση του Νίκου Οικονόμου. Ο Ερμίδης πέτυχε 2. Ο Άκερο Αμερικανός Κάκιστος, μόλις 4 πόντους. Ο Ματαλόν, νομίζω κορυφαίος των Πατρινών με 16 πόντους και 5 ασίστ. Μάριος Ματαλόν. Πολύ καλός παίκτης. Παιδί των τμήματων υποδομής του Άρη. Πολύ καλός παίκτης. Ο Μαστροιανόπουλος με 18 πόντους και 4 τρίποντα. Ο Τσιάρας με 2 πόντους. Ο Κιτσούλης με 6 πόντους. Ο Κασπίρης με 1 τρίποντο. Ο Γόντικας με 19 πόντους. Πρώτο σκόρε των Πατρινών. Ο Γόντικας που. Αν κάποιος γνωρίζει. Νομίζω είναι. Ναι, πρέπει να είναι ο παίκτης, ο γιος του παλιού βολεϊμπολίστα. Και πρώην στελέχος του της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Γόντις. Σωστά, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Και ο Χίλαρης με ένα τρίποντο. 89-73 τελικό αποτέλεσμα στο Ιβανόφιο. Τώρα η σειρά πηγαίνει το Σάββατο στην Πάτρα. Εκεί ο Ηρακλής είναι καταδικασμένος εντός αγωγικών να σπάσει την έδρα του Απόλλωνα για να επαναφέρει την σειρά στο Ιβανόφιο την άλλη Τετάρτη. Εντάξει, το πρώτο βήμα έγινε σήμερα. Το μάτς του Σαββάτου, το ερχόμενο Σαββάτο λέει τώρα σε 2-3 μέρες, είναι τελικός. Καθώς αν το χάσει ο Ηρακλής, κάπου εδώ τελειώνει η φετινή του παρουσία στα παρκέ. Στο άλλο μάτς των play-off ανόδου, ο Χολαργός κέρδισε εύκολα με 87-66 τον Εθνικό. Και ο Χολαργός εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι ο αντίπαλος είτε του Ηρακλή είτε του Απόλλωνα Πάτρας στον τελικό για το 1 ακόμα εισιτήριο. Για την Α1 ήδη έχει ανέβει το Περιστέρι ως πρωταθλητής της φετινής Α2 και όσον αφορά τα play-out, ψυχικό Αρκαδικός 70-62 και Μαρούση Παπάγου 71-62. Αυτά με το παιχνίδι του μπάσκετ στο Ιβανόφιο που εγώ είχα να πάω πάρα πολύ καιρό, πάνω από χρόνο. Όσον αφορά τώρα την ποδοσφαιρική ομάδα
που ήταν παρούσα, σύσσωμη στο Ιβανόφιο, και ο Σπύρος Μπαξεβάνος προπονητής και ο Τάσος Κατσαμπής παρέα με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας παρακολούθησαν το παιχνίδι. Το μάτς θα γίνει με τον Βόλο οριστικά το Σάββατο, καθώς η ΕΠΟ σήμερα ανακοίνωσε και επίσημα το μάτς θα γίνει Σάββατο 19 Πέμπτου στις 6 το απόγευμα. Ανακοίνωσε και τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ένας Θεσσαλός θα σφυρίξει μάτς Θεσσαλικής ομάδας. Βέβαια είναι Λαρισίος, δεν είναι Βολιώτης. Και οι Λαρισίοι με τους Βολιώτες λένε ότι δεν έχουν και τις καλύτερες των σχέσεων, αλλά είναι λίγο έτσι κομματάκι παράξενο. Θεσσαλός διαιτητής να σφυρίζει Θεσσαλική ομάδα. Θα μου πεις, οι μισοί διαιτητές που σφυρίζουν τις αθηναϊκές ομάδες, εντάξει, και δηλωμένοι σε άλλο σύνδεσμο να είναι, καταγωγή ή έδρα, τέλος πάντων, κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα. Εντάξει, ψηλά γράμματα θα για την ΕΠΟ. Ο Λαρισίος ο κ. Βάιος Τσιτσανούδης θα σφυρίξει το παιχνίδι. Με βοηθούς τους Νίγκζα και Μάνο, επίσης από τον σύνδεσμο Λάρισας. Και μία κακιά γλώσσα λέει ότι ο Μπέος ζήτησε από την ΕΠΟ να πάει το μάτς Σάββατο απόγευμα και όχι Κυριακή, γιατί θέλει να πανηγυρίσει την άνοδο. Το βράδυ στο Βόλο, Σαββατόβραδο, τραγουδά ένα από τα ψιλογνωστά ονόματα της ελληνικής showbiz. Δεν θυμάμαι τώρα, μου είπαν το όνομα. Μου διαφεύγει και λέει αυτό ήταν ο λόγος που ο Αχιλλέας ζήτησε από την ΕΠΟ να του κάνει το χατήρι. Και φυσικά η ΕΠΟ του κυρίου Γραμμένου του το έκανε το χατήρι του Αχιλλέα του Μπέου. Και το μάθατε για Κυριακή, θα γίνει Σάββατο. Εντάξει, μικρή σημασία έχει. Εντάξει, ο Ηρακλής και πρώτος να μην τερματίσει, δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά εντάξει, είναι ένας στόχος. Υποθυμίζουμε ότι αν αποφύγει την ήττα στο δημοτικό στάδιο Νεάπολης το Σάββατο, εκεί θα γίνει το μάτς. Ό,τι αν γίνει τελευταία αγωνιστική που θα παίξει στο παραλίμνιο Σερών με τον τοπικό Απόλλωνα, θα έχει κατακτήσει την άνοδο ως πρωταθλητής. Έχεις τίποτα άλλο? Όχι, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Να αναφέρω τα αποτελέσματα της Football League για όσους, επειδή το είπαμε νωρίτερα και παραλείψαμε, για όσους φίλους δεν τα γνωρίζουν. Όλα τα μάτια 32ης αγωνιστικής δεξήχθησαν σήμερα. Εγινιακός Καλυθέα 2-0. Ο Εγινιακός που τελείωσε το παιχνίδι με 9 παίχτες. Αναγέννηση Καρδίτσας Εργοτέλης 2-1. Απόλλων Πόντο Απόλλων Λάρισας 1-0. Πανεγιάλιος ΑΕΚ Καραϊσκάκης 0-0. Πασεραϊκός Παναχαϊκή 1-1. Η Παναχαϊκή με παίχτη λιγότερο τελείωσε το μάτς. Πασεραϊκός, φίλε, μια χαρά. Ανταγωνιστικότατος. Σπάρτη Άρης Θεσσαλονίκης 0-3. Τρίκαλα Χανιά Κισαμικός 2-1. Από μία αποβολή για τις δύο ομάδες. Και τα παιχνίδια που δεν έγιναν, Δόξα Δράμας Βέρεια 3-0 και Όφια Χαρναϊκός 3-0. Δηλαδή είχαμε σε μια αγωνιστική, είχαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 αποβολές στα παιχνίδια που διεξήχθησαν σήμερα και την 32η αγωνιστική της Football League. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, ήθελα να πω. Καταρχήν να πω ότι έχουν ανοίξει τηλεφωνικές δαμές, έτσι. 23-10. 2-31-0, 2-37 και 2-87. Φάνταλ. Εγκεφαλικό. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Έλα, Μητρόγλου. Γκολ! Δοκάρι. Όχι, ρε φίλε. Τα λεφτά μέσα από την τσέπη, ρε φίλε. Τι το παίξες? 1-2 σκορ το έχω παίξει. Α, ναι, εσύ το έχεις παίξει και 1-2. Ποδοκάρι, ο Μήτρος σε πολύ καλή κεφαλιά. Εδώ στέκεται πολύ τυχερή. Γιατί η μπάλα πέρασε δοκάρι και πάνω στη γραμμή. Και θα αποκτούσε άλλο ενδιαφέρον και το τελευταίο δεκάλεπτο. Βέβαια, είναι, γιατί έχουμε 10 λεπτά και παραπάνω. Αν βάλεις και τις καθυστερήσεις. Ναι, βέβαια, εδώ χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία από τη Μαρσέγια για να μειώσουμε τον Μήτρογλου. Εξαιρετική κεφαλιά του Έλληνα Φορ. Λοιπόν, στην δεύτερη πατρίδα σου, κύπελο πήρε με ανατροπή η ΑΕΚ Λάρνακας. Ναι. Κέρδισε 0 τον Απόλλωνα. Τον Απόλλωνα Λεμεσού, έτσι. Ο Απόλλωνα πότε είχε αποκλειστεί? Ανατροπή λέει σε 2 λεπτά. Αποβλήθηκε ο Απόστολος Γιάννου. Αυτός παίζει εκεί, σωστά. Τι με ρώτησες? Αυτό κεφαλιά. Πολύ ωραία κεφαλιά. Άμα δεν σε θέλει μπάλα, δεν στο δοκάρι και περνάει πάνω από την γραμμή της εστίας του Όμπλακ. Εδώ δες. Εξαιρετική κεφαλιά του Μητρόγλου. Μόλις μπήκε στο παιχνίδι, ο Άραβας λίγο έλειψε να μειώσει για τη Μαρσή. Και τώρα η Ατλέτικο έχει φάουλ και γεμίζει. Και περνάει ο κίνδυνος για την εστία της Μαρσή, η οποία αν είχε μειώσει την προηγούμενη φάση, θα ήταν δυνατά στο παιχνίδι της παράτασης. Και εδώ οι Μαρσεγέζοι οπαδοί, οι οποίοι ενισχύουν την ομάδα τους, την ψυχώνουν. Για κανένα μπιτσόμπαρο είμαστε και ο Σάρα με αυτό το οποίο έβαλες τώρα. Μια κορώνα στο χέρι. Αυτό είναι για σβήσιμο, για απογευματόβραδο. Ναι. Εκεί που αρχίζει να μην καίει ο ήλιος. Εκεί που γίνεται lounge η φάση. Ναι. Μετά τις 4-5, μια κορώνα στο χέρι.
Με το λεμονάκι. Να ακούσουμε λίγο, να χαλαρώσουμε. Μέσα, θα βάλε. Και φέρε δύο μπορώντες. Είναι η στιγμή στην παραλία που είναι αυτό που λέει ο Θανάσης, αρχίζει να πέφτει λίγο. Κατά 4-5, οι περισσότεροι την έχουν πέσει στις ξαπλώστρες και είναι έτσι. Και υπάρχουν οι 2-3. Όπω βρωμόσου το φίλε. Το μπλόκαρε ο Όμπλακ. Δες εδώ. Από τον Αμαβή. Τζόρνταν Αμαβή. Λοιπόν. Και υπάρχουν παράλληλα. Σε τρόμαξε λίγο. Ναι. Καλά, εντάξει, δεν θα πληρωθεί, το καταλαβαίνω. Και υπάρχουν παράλληλα 2-3 εκνευριστικοί στην παραλία που θα παίζουν ρακέτες. Πω, ναι, αυτό με τις ρακέτες δεν το αντέχω, ρε φίλε. Πάτε, είναι αυτή. Πάτε εσείς, πίσω, ρε παιδιά. Εσείς που αλήφεστε με τα λάδια. Θέλουν να παίξουν ρακέτες, ας πάνε από την πίσω πλευρά. Δηλαδή, κάποια πίσω μπιτ μπαρ έχουν, ναι. Ναι. Αλλά όταν παίζουν μπροστά, τώρα... τάκα. Εντάξει. Τι έγινε. Α, λοιπόν, τα λέω ωραία. Να πάμε να ακούσουμε την ώρα με τη βοήθεια του Χρήστου Κιώσου και επιστρέφουμε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, περιμένεις την καλησπέρα. Γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ωραίο το τραγουδάκι που βάλατε, όπως είπατε, στο Πιτσομπάρο. Να έχεις δύο μερίδα γύρω και μια μαλαματίνα. Όπα, κάτσε στο Πιτσομπάρο. Πιτσομπάρο, έτσι το γύρω με πόρικο κρεμμύδι. Όπως είμαι Πιτσομπάρο και Πιτόγειο. Μερακλής ο φίλος. Μερακλής, δυνατός. Έστω, τη μαλαματίνα να γουστάρεις. Και μια κοκακολάρα μετά. Έτσι. Όχι, σκέτη με σώμα. Μετά, όχι, χωρί, όχι για τη ρετσίνα, μετά για τη χώνεψη. Δεν φίλε, με χαλάει. Αυτοί που πίνουν τη ρετσίνα με σόδα και κοκακόλα, για μένα είναι για μήνυση και αυτόφορο. Τη ρετσίνα πρέπει να την πίνεις κρυστάλλινη όπως είναι μέσα στο μπουκάλι. Έτσι, η σόδα μετά να χωνέψει το γύρο. Αυτό και μια σοδάρα μετά, μια σουρωτία εκεί πέρα του Ιβάνα. Και να βλέπεις τα πιπίνια να χορεύουν και να πας μαλαματίνα, πάω κρετίνα μαλαματίνα. Και να παίζετε με τα ματάκια. Και να κάνετε ματάκια, έτσι. Και να σε κοιτάνε τα κοριτσάκια γύρω και... Για αυτό να λιγουρεύω. Εντάξει, κοριτσάκια με το γύρο λίγο δύσκολα σε κοιτάνε τα κοριτσάκια. Εκτός αν είναι πεινασμένα. Θα βλέπουν το γύρο και την μαλαματίνα και θα λένε κοίτα τι τραβάμε. Εμείς κοιτάω άρχοντας εκεί, πίνει, γουστάρι και εμείς πεθαίνουμε στην πείνα. Δες τον άρε φίλε, αυτός είναι άντρας 100% ωραίος, παντελονάτος, μερακλής. Όχι ο άλλος που πάει και βάζει τα λάδια, ρε φίλε. Τι λάδια, δεν έχεις τριχούλες, ιστορίες, λίγο να μην. Λίγο κυτρίχα, ρε φίλε, μπράβο, λίγο κυτρίχα, λίγο αντρίλα. Έτσι. Λάδια μόνο στο αυτοκίνητο, φίλε, και στα φαγητά. Λάδι και πουθενά αλλού για βράδυ. Αυτό. Είναι το γνωστό που λέει ο θυμός από λαό, βάλε λάδι και έλα βράδυ. Έχουν υποθεί αυτό. Πάω, κύπελο. Νάτο, φτιαγμένο εσύ. Τώρα γύρισα από Αθήνα. Πήγες Αθήνα, φίλε. Εννοείται, ρε τσακαλάκι. Πήγες, Και με ξέρετε, αλλά δεν λέω το όνομά μου. Σε ξέρουμε. Η φωνή κάτι μου λέει εμένα, τώρα δεν μπορώ να. Ναι, έχει το γρέζι τη. Καταρχήν έχει ξαναβγεί, εντάξει, έχουμε ξαναμιλήσει. Εννοείται. Έχουμε ξαναμιλήσει, ναι, αρκετές φορές. Κολλητός του Ζαγόρα. Κολλητός Ζαγόρα. Είσαι βραδινός με το μεσονύχτιο. Είστε εσείς όλοι αυτοί οι παρέα που μου κρατούσε παρέα στο στρατό. Είστε εσείς αυτοί, αυτό το παρέα. Έτσι, αγκαλάκι με έτσι. Θυμάσαι. Έτσι, όλα τα λοιπόν, αλάνια, καλά πείτε μου για το παιχνίδι, γιατί είμαι στο αρισμό τάβλα, βλέπω τα βάρη στο ρεκοντήσεων. Σιγά μην πράγμα τη TV να βλέπω πώς τρέχουν αυτοί. Εντάξει, 0-2 είναι στο. Έχασε η Μαρσέη πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μίτροβιτ πριν από λίγο. Τώρα στο 17 είναι δύσκολο να γυρίσει. Και ακούω Λίμπερ, γιατί είστε ελεύθερο και γουστάρουμε. Έτσι. Ωραία, αγόρι μου, έγινε. Έγινε, λεπέδε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, τελικό στην Ουρουγουάη. Ντανούμπιο, Μοντεβιδέο Γόντρες 0-2. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα πολυπολιτισμικό ακροατήριο. Ένα ακροατήριο που με την εκπομπή. John the Fox, εβάλες. Ενώνεται. Όχι, φέρνει μου σε λίγο, John the Fox. Λοιπόν, τι ποιότητα υπάρχει αυτή η ακροατήριο, δηλαδή. Είναι. Λοιπόν, στο 88 είμαστε. Μαρσέη, Ατλέτικο Τζέρι. Στο 88, ρε φίλε. Στο 88. Γεια, δεν είμαι καλά σήμερα. Πιέζει πολύ μα, δικαιούται ένα γκολ. Δικαιούται. Εντάξει, ένα-δύο πρέπει να λήξει. Ο Κιλόρη που το έχει παίξει ένα-δύο. Δικαιούται. Εντάξει, ένα η εικόνα του αγώνα για ένα-δύο είναι ρε φίλε. Τώρα εντάξει, μην τρελαθούμε. Άμα το παίζει ακριβώ και το Κάρι είχε κάτσει το γιατί βλέπω το 0-3 να γίνεται. Βγαίνει ο Ντιέγκο Κώστα. Εντάξει, βέβαια λίγο. Προλαβαίνουν λίγο γενικά. Το κλείσανε. Καλό. Το σουτ 0-3. Λε εκεί το 1-3 που έδωσα. Ο Γκάμπι, ο αρχηγός βάζει την σφραγίδα του στο τελικό, στο 89, Μαρσέγια Ατλέτικο Μαδρίτης, 0-3 για Ατλέτικο, η οποία λογικά, αν δεν αλλάξει κάτι στα τελευταία λεπτά, θα κερδίσει ευρωπαϊκό τίτλο στη Λιόν με το σκορ που το είχε χάσει το 86, πάλι στη Λιόν, στο παλιό γήπεδο της ομάδας, στο Ζελάν, από την Δυναμό Κιέβου. Είχε χάσει τελικό κυπέλου κυπελούχων τότε, με 3-0.
από την Δυναμό Κιέβου του Αλιέγ Μπλαχίν. Η οποία Ατλέτικο πλέον εξασφαλίζει και τη συμμετοχή τη. Την εξασφαλίζει στο... μέσω πρωταθλήματος. Σωστά, σωστά. Αλλά ναι, 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 ο νικητή του Europa League, άρα θα ανοίξει μια θέση λογικά στην Ισπανία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα στην περίπτωση. Κάτσε. Δεν θυμάμαι τώρα τι γίνεται στην περίπτωση. Κοίταξε του ή άλλου Ισπανοί. Βγάζουν 7 ομάδες στην Ευρώπη, λες να πάει και 8η. Σπανοβάγγελο. Όχι, όχι, κάτι αλλάζει με τους προκριματικούς και τα λοιπά. Αυτοί που θα βγουν λέει, από την Πριμέρα Division στην Ευρώπη, αλλάζουν λίγο νομίζω τα... οι προκριματικοί γύρω στους οποίους θα κάνουν την είσοδό τους στο Europa League. Δεν νομίζω ότι βγάζουν παραπάνω ομάδα. Αυτή την εντύπωση έχω. Ναι, γιατί η Ατλέτικο λογικά τερματίσει δεύτερη στο πρωτάθλημά της και ούτως άλλως είχε εξασφαλισμένη παρουσία στους ομίλους του Champions League. Για τη Μαρσέη η χρονιά ολοκληρώνεται με αποτυχία, θα λέγαμε, γιατί εντάξει, ναι, μένα σε ευρωπαϊκό τελικό, αλλά δεν το πήρε το τρόπαιο. Και επειδή έχει κάνει ψηλοθάλασσα και στο πρωτάθλημα τις τελευταίες αγωνιστικές, μένει εκτός της Champions League και από το πρωτάθλημα. Δηλαδή, η Europa League θα ξαναπαίξει του χρόνου. Βγήκε αλλαγή ο Γκρισμάν, ενδεχομένως στην τελευταία του εμφάνιση με την φανέλα της Ατλέτικο, γιατί όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει στη Βαρκελόνη, θα πάει στην Μπάρσα. Μπήκε ο Φερνάντο Τόρες, φίλε. Ο ιστορικός ηγέτης αυτής της Ατλέτικο. Με την Ατλέτικο Δημάτρη. Σωστά, ναι, ναι, και ο Τόρες. Ο Τόρες δεν θυμάμαι τώρα. Κλεμάει τα παππού. Α, MLS. MLS. Ναι. Ο Τόρες, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ στον προηγούμενο τελικό Europa League που είχε πάρει ο ίδιος με την Τζέλση. Στο Άμστερνταμ το 2013. Ένα Μπενφίκα Τσέλσι, ένα 2 με κεφάλι του Ιβάνου με τις καθυστερήσεις, το θυμάσαι. Νομίζω τώρα εσύ έχει πάρει και η Europa League και Champions League με την Τσέλσι. Ναι, ναι, όντως. Ναι, πρέπει να ήταν και στην ομάδα του Champions League. Και ποιος ήταν ο προπονητής της Τσέλσι όταν πήγε το Champions League. Εντάξει, εύκολα, ναι, φίλε. Εντάξει, κουίζακι. FM και όλα τα μηνύματά σας, αποστολή στο 54526. Για να σας δω, είσαι διαβασμένη. Δεν το θυμούνται πολύ, φίλε. Πάντως το 0-3, φίλε, που είναι μέχρι στιγμής και λογικά θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα, δεν το έχει στείλει κανένας φίλος που έστειλε μήνυμα για τον θερμοσύμφωνα. Οπότε θα το μεταφέρουμε σε άλλον διαγωνισμό, το θερμοσύμφωνα του Παράσκου, του χορηγού μας. Εκεί που θα βρείτε τα πάντα, ό,τι χρειάζεται υδραυλικής φύσεως. Λοιπόν, στην Ολύμπου 90 Παράσκος, μια αποθήκη στο κέντρο της πόλης για όλη την πόλη, με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών του χώρου. Με σούπερ ποικιλία και με εξαιρετικές τιμές, όλα αυτά στον Παράσχο, Ολύμπου 90. Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων που υπέδειξε μάλλον ο Μπιόρν Κάιπερς, ο Ολλανδός διαιτητής, ο οποίος είναι μεγάλο ψυχάκι. Το τραγούδι έχει περάσει αυτό, ήδη το 1,5. Θυμίζει, Χριστό, το τραγούδι αυτό έτσι όπως μπήκε θυμίζει τη μαύρη λίστα της Άντζελας Δημητρίου. Το έχεις ακούσει. Κομματάρα. Βάλτο. Ψάξε μαύρη λίστα Άντζελα Δημητρίου. Έλα, το σπάσουμε λίγο. Το κάνουμε λίγο τέτοιο. Στον τελικό του Europa League είναι και ο Μαρινάκης, ε. Έτσι λένε τα sites. Sites, γιατί δεν πάρει, φίλε. Διοκτήτης δύο μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, έτσι, της Nottingham Forest και του Ολυμπιακού. Ναι, καλέ, ταξίδι αστραπή στη Λιόν. Σιγά, βρε, θα χρήσαμε. Τελείωσε. Η Ατλέτικο Δε Μαδρίτ. Πανηγυρίζει την κατάσταση του Europa League. Μαρσέγια Ατλέτικο 0-3. Ο Γκάμπη θα σηκώσει ακόμη ένα και πάμε στον φίλο. Καλησπέρα. Έλα, ρε, καλησπέρα. Γεια σας. Πώς πάμε. Ωραία. Μια χαρά. Εσύ. Καλά, ρε. Λοιπόν. Ρε. Ναι, για πες. Η Μαρσέγια δεν είχε χάσει πάλι 3-0. Ναι. Η Μαρσέγια έχει παίξει τρεις τελικούς UEFA Παύλα Europa League, δεν έχει σκοράσει κανέναν. Δηλαδή χειρότερη από τον Άρη. Είχε χάσει. Και από τη Βαλένθια του Μπενίτες. Είχε χάσει 3-0 από την Πάρμα στη Μόσχα το 99, ναι. 2-0 από τη Βαλένθια στο Γκέντεμπουργκ το 2004 και σήμερα 0-3. Ναι. Από την. Τι είπα, από την Ατλέτικο, από τη Βαλένθια. Το... Που έχεις να παίξεις τελικό κυπέλου, βρε! Ναι, όντως. Βρε! Δεν με παίρνει, όχι. Δεν σε χαβαλέ κάνουμε, ρε φίλε. Χαβαλέ κάνουμε. Δεν σε παίρνει. Χαβαλέ κάνουμε. Άντε τον μπελά. Κοίταξε. Αλλά κοίταξε το 0-3 σαν σκορ. Εντάξει, δικαιότατα το παίρνει η Ατλέτικο, μην τρελαθούμε τώρα. Αλλά σαν σκορ είναι την αδική. Ναι, κοίταξε, γιατί... είναι ένα τελικό που τις πήγαν όλα στραβά. Δηλαδή, προηγείται το φαβορί με πούλημα της μπάλας. Στο ναι. 30 αποχωρεί ο καλύτερος παίκτης λόγω τραυματισμού. Έχεις δοκάρει στο 80 κάτι να μειώσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Εντάξει. Και ξέρεις τι γίνεται. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτός που έβαλε μπροστά, ρε, ο Ζερμέν. Πώς το λέει. Ο Ζερμέν, ναι, ναι. Είναι... Κοίταξε, ανύπαρτος. Είναι καλό φορ, αλλά δεν είναι για πολλά πράγματα. Δηλαδή, ρε παιδί μου είναι εκεί, για Γαλλία. Ναι, ενώ. Για παραπάνω δεν είναι. Εκείνος που έπαιζε δεξιά, που έμοιαζε τον Τράξλερ, πώς το λένε και τον Τράξλερ. Ο Κάμπος. Όχι, εκείνος που έπαιζε αριστερά. Δεξιά. Όχι. Ο Τοβέν.
Ναι. Ο Τοβέ είναι παιχτάρα, ρε. Ο Τοβέ είναι παιχτάρα. Ναι. Είναι... Πρώτη φορά... Ο φετινός MVP της Μαρσέη. Πολύ καλός παίκτης. Πολύ ωραίο παίχτης. Δηλαδή, ναι, δεξιά ναι, ναι. Έχει καλό παίχτη. Αυτός θα φύγει λογικά. Αυτός θα φύγει. Θα πάει καμιά Premier League. Πολύ ωραίο παιχτάκι. Ναι, ο Τοβέ είναι παιχτάρα. Ίδιος ο Ντράξλερ, ε. Αριστεροπόδαρος. Δεν μοιάζει. Ίδιος, εντάξει. Φέρνει. Καλός εκείνος. Αριστερά καλός. Δεν είχε φορ, κατά τη γνώμη μου, ο Ζερμέν, αν υπαρκτός. Κοίταξε, ο Μίτρογλου θα έπαιζε λογικά βασικός, αν και δεν ήταν βασικός όλη τη χρονιά. Ναι. Αλλά έχει τραυματισμό ο Μίτρογλου πριν από κανένα 20ήμερο και οριακά τον πρόλαβε τον τελικό. Και είδα και τραυματίστηκε και ο Παγιέ σίγουρα ψυχολογικά. Μεγάλη απώλεια, εντάξει, είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Το παιδάκι μετά εγώ δεν το είδα που μπήκε, δεν το είδα να κάνει. Τώρα 21 κάτι. Χρονών, 67, ύψος καλός παίκτης, ταλεντάκι είναι, αλλά. Και ένα τελευταίο να πω για το παιχνίδι, αν δεις στην άμυνα ο Ραμί, τι να πει. Θυμάσαι στο Γαλλία-Πορτογαλία στον τελικό. Ναι. Γενικά στο Euro έκανε πολλά λάθη. Έκανε, ναι, ναι. Δεν μπορεί το παιδί σε αυτό το επίπεδο. Ο Ραμί που έχει πάρει πάντως Europa League με τη Σεβίλη. Ναι, μπορεί. Όχι μπορεί, όχι μπορεί. Ναι, εντάξει. Αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί. Αν θυμάσαι η παλιά εθνική Γαλλίας με τους Ντεσάμ, Μπλάν, Ντεσαγί, όλους αυτούς. Ναι, 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 ναι. Τώρα αυτοί εδώ πέρα μπροστά τους είναι νάνοι. Λεμπεφ, το θυμάσαι, τον Φρανκ Λεμπεφ. Τον Κασίδα. Ο ναι, Ντιματέο ναι. Δεν ήταν προπονητής. Ο Ντιματέο ήταν προπονητής της Τσέλσι. Βέβαια. Ναι, ναι. Δεν μπορούν τώρα όλοι αυτοί. Μπροστά τους εκεί είναι νάνοι. Πάντως η Μαδρίτη, νομίζω για πρώτη φορά στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η Μαδρίτη μπορεί να γίνει φέτος μια πόλη που οι δύο ομάδες της θα πάρουν ευρωπαϊκό τρόπαιο. Θα νικήσουμε 3-1 εμείς τελείως. Εσύ είσαι Λίβερπουλ. Βέβαια. Ναι. Ο Λίβερ, ο οποίος οργανώνει το βράδυ του Σαββάτου. Θα γίνει σκηνικό σε συνδυασμό και συνεργασία και με τον σύνδεσμο φίλων Λίβερ εδώ στη Βερίας. Εγώ, σαν οπαδός Ρεάλ, όμως. Γιατί, περίμενε, γιατί δεν είναι καθόλου δημοκρατικό αυτό το δεν κανάλι. Υπάρχει, ρε φίλε, κάποια κινητοποίηση από τον. Δεν ξέρω αν έχει Ρεάλ σύνδεσμο στη Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν λέω για το σύνδεσμο. Να μας πει ο Κιλώνης κάτι που είναι έμπειρο. Έχει μεγάλη εμπειρία στα ποδοσφαιρικά, είναι δημοσιογράφος. Και ο Νίκος δημοσιογράφος, τι δεν κατάλαβα. Δεν άκουσα. Και ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι δημοσιογράφος, είναι. Όχι, ναι, εσύ λίγο πιο μεγάλος, δεν είναι. Λίγο, ναι. Ο Παπαδόπουλος είναι ανήλικος ναι. Ακόμα. Ανήλικος είναι. Μπροστά. Για πες. Και... Πρόσεξε. Το 98, πες για τα ρεαλάκια που βγάλαν γλώσσα. Ναι. Το 98. Ναι. Όταν έπαιζε Juventus Real. Ναι. Έτσι. Στο Άμστερνταμ. Ναι. Ναι. Που κέρδισε με τον γκολ του Μιγιάτου. Του Μιγιάτου, του Πέτζα, ναι, ναι. Μπράβο. Η Real δεν ήταν τότε ανύπαρκτη. Ανύπαρτη δεν ήταν. Ανύπαρτη δεν ήταν. Εντάξει, και Ρομπέρτο Κάρλος, θυμάμαι καλά. Εντάξει, Ρεάλ και ανύπαρτη δεν γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει. Αλλά πριν ήταν ανύπαρτη. Ήταν πάντως μια χρονιά που η Γιουβέντους είχε παίξει καλύτερη μπάλα, όντως. Μπράβο. Και λέγανε όλοι ότι ήταν φαβορή η Γιουβέντους. Ναι. Αλλά ξέρεις τι, η Γιουβέντους στους τελικούς είναι λίγο loser, ρε φίλε. Άλλο αυτό. Δηλαδή με τη Ρεάλ δεν το παίρνει. Με την Ντόρτμουντ τρώει τρίμπαλο. Πέρυσι με την Ρεάλ δεν κατέβηκε στο γήπεδο. Με τη Μίλαν στο Old Trafford πάλι στα πέναλτι το έχασε. Ναι. Είναι λίγο στους τελικούς, είναι λίγο. Είναι. Με τη Μίλαν το 2003 στο Old Trafford. Στο Old Trafford, ναι. 0-0. Ναι. Από τους χειρότερους τελικούς όλων των εποχών. Όντως. Πονόματος. Αλλά άμα παίζουν δύο ιταλικές ομάδες, δε φίλε, τι περιμένεις. Και πριν είχε να πάει τελικό η Ρεάλ πόσα χρόνια. Από τη Λίβερπουλ. Είχε κάνει μια κοιλιά, ναι, από το 81. Ήταν ανύπαρκτη. Ναι. Και άλλα μετά λόγω και του μεγάλου παράγοντα που έχει. Που έχει κατασκευαστικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα. Ναι. Νομίζω διόδια και από την Ελλάδα παίρνει λεφτά αυτός. Αυτό. Από παντού λεφτά παίρνει. Αυτό δεν το γνωρίζω. Βέβαια. Είναι... Καλά, έχει... τώρα να σου πω κάτι. Η Real δεν έχει τόσο ανάγκη τα χρήματα του Πρόεδρου της με τα έσοδα τα οποία κάνει και του τζίρους που κάνει ετησίως. Μην νομίζεις. Απλά εντάξει, εκείνα τα λεφτά καλοδεχούμενα είναι. Αν δεν τα είχε Παπαδόπουλε. Ναι, ναι. Πριν τον παράγοντα αυτό που ήταν. Πριν ποιος, τον παίρνει, ποιος ήταν Ερθανάση, όντως. Δεν υπήρχε. Δεν ήταν στην πρώτη ομάδα. Δεν ήταν στην πρώτη ομάδα. Ο Σαλελές. Ο Σαλευρής. Ο Σαλευρής. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Ένα τελευταίο και μέσα σε απασχολό, παιδες. Για πες. Όπως και η Μάντσεστερ πριν το 99, έτσι. Ναι, που το πήρε στη Βαρκελόνη με το Μπάγερν. Πώς το πήρε. Ναι, ναι. Αν θυμάσαι και σε εκείνο το τελικό, δεν λέγανε ότι ήταν φαβορή. Όχι, ναι, καταρχήν στον τελικό ήταν καλύτερη η Μπάγερν. Και αν θυμάσαι στον τελικό, έπαιζε Μάντσεστερ. Juventus, θυμάμαι ημιτελικό πρώτο στην Αγγλία. Ναι. Και έβαλε γκολ και ο Τελπιέρο, νομίζω. Ναι. Ήρθε 1-1 και όλοι λέγανε θα περάσει η Juventus. Και πήγε η Juventus και κοπάνησε 4 μέσα στην Ιταλία. Το θυμάσαι και έκανε όλη μεγάλη έκπληξη. Ναι, ναι, νομίζω είχε βάλει γκολ και ο Σκόλς. Βέβαια. Πρέπει να είχε βάλει και ο Σκόλς γκολ. Ναι. Και ο άλλος ο μαύρος, ο Dwight York. Dwight York, βέβαια. Ναι, ναι, Dwight York. Δηλαδή τους είχαν και outsider.
Αντικόλ, ναι, ναι. Αντικόλ, αντικόλ, αντικόλ. Που ήταν και δηλαδή, βασικό στην εθνική Αγγλία τότε. Αυτή είναι ομάδε 10-15 χρόνων. Ενώ εμεί σαν Λίβερπουλ είμαστε ομάδα που είμαστε δεκαετιών, αιώνων. Κάτσε, ρε, και η Λίβερπουλ έχει περάσει νεκρά διαστήματα. Εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Ναι. Η Λίβερπουλ έχει κάνει κοιλιά, για μην μιλήσουμε για τα εγχώρια που έχει κάνει, όχι κοιλιά, σκεμπές μέχρι το πάτωμα. Εντάξει. Παιδιά, σας ερωτώ. Να σου πω κάτι, δεν γίνεται να είσαι η Λίβερπουλ, ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ του πλανήτη, και να μην έχεις πάρει πρωτάθλημα επί εποχής Premier League. Δηλαδή έχει πάρει η Leicester, ρε φίλε, και δεν έχει πάρει η Λίβερπουλ. Σας χαιρετώ, ρε, να είστε καλά. Δεν λες κάτι έτσι. Μούχτη. Μούχτη. Καλώς. Καλό βράδυ. Έγινε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ανοιχτές για λίγο ακόμα τηλεφωνικές μας γραμμές. Τα άτομα. Όταν όλα σε τρελαίνουν. Τι έγινε. Μας την πέσανε. Κόλλησε. Όχι, ρε φίλε. Όχι την Άντζελα, ρε παιδιά τώρα. Η Άντζελα είναι θεσμός. Θα τα ακούσουμε. Μην μάσατε. Λοιπόν, τελικό Μαρσέγια Ατλέτικο 0-3. Ρόδραμ Σκάνθρωπο 2-0. Δώσε το, δώσε. Πάλι κολλάει. Βάζει διαλεκτέλεση. Τι γίνεται, γιατί κολλάει. Βάλε ένα άλλο βιντεάκι, περίμενε. Μην κόβε την Άντζελα, είναι ωραία τραγούδια. Είναι από τα καλά της. Αυτοί που είναι άσφαλτοι. Είμαι κανένας λέει. Κανένας είναι άσφαλτος. Εδώ γυρνάς. Με τις άλλες με συγκρίνεις. Και εδώ γυρνάς. Μόνο σαν κι απόψε πίνεις. Και ξενυχτάς. Ένα τραγούδι με πολύπλευρα μηνύματα. Ένα ρεφρένι, θα μπορείς να βάλεις ό,τι θέση της επιλογής σου. Λοιπόν, θα κάνουν και πασίγιο οι παίχτες της Ατλέτικο Μαδρίτης. Για να περάσει η Μαρσέη, η οποία θα ανέβει πρώτη για να πάρει τα μετάλλια της. Αυτός ο Τόμας είναι καλός. Καλός, εντάξει. Καλό! Κι άλλο καλοκαιρινό. Αυτό είναι δυνατόν, ναι, ναι. Αυτό να έχεις πιει έτσι αρκετά κοκτέιλάκια. Και να αρχίσει να το κατέχει και λίγο τον χώρο. Αυτό είναι το τραγούδι κίνηση στον πιτσόμπαρο που το βάζει ο DJ. Έχει τα μπάρια εσύ την κόμενα. Αυτό να σου πω κάτι, πρέπει να ξέρει το χορεύσουμε αυτό, φίλε. Για να κάνει εντύπωση, πρέπει να ξέρει το χορεύει. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώ χώρο είναι αυτό. Κουνήσε για τα νέα. Όχι, όχι, δεν πάει έτσι. Πώ το χορεύει δηλαδή. Όχι. Αυτό πρέπει να αξίζει να περνά και την κοπέλα κάτω από τα πόδια που την στριφογυρνά. Όχι, την κάνει. Έτσι είναι, φίλε. Όχι, αυτό για τέτοιο χορό είναι. Καμιά σβούρα θα την κάνει. Τι θα κάνει, θα κάνει έτσι παλαμάκι και τα χέρια έτσι. Αυτό είναι για άλλε φάσει. Αυτόν τον χορό πρέπει να ξέρει τον χορεύει. Λοιπόν, είναι η φάση. Φίλε, του βγάζει τώρα ο Ερίκα Μπιντάλ, ο οποίο ήταν ο πρέσβη του τελικού. Αυτό είναι το πιο βαρύ τρόπαιο που απονέμει η UEFA είτε σε συλλογικό είτε σε εθνικό επίπεδο. Είναι μεγάλο. Ζυγίζει 15 κιλά, ακριβώς 15 κιλά. Ναι. Είναι πολύ πιο βαρύ από το Champions League. Γενικότερα είναι ούτε το Euro είναι τόσο βαρύ, ούτε είναι μακράν το πιο βαρύ τρόπαιο που απονέμει η UEFA. Λοιπόν, έχουμε. Θα έχουμε τώρα να θα μας διαβάσει ο Θανάσης μια είδηση. Λοιπόν, ναι, είναι είδηση που βγαίνει από το αποτέλεσμα του τελικού του Europa League, όπου έχουμε και λέμε ότι η κατάκτηση του τροπαίου του Europa League από την Ατλέτικο στέλνει τον ΠΑΟΚ στους ανίσχυρους. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Και αυτό λέει γιατί λέει ο ΠΑΟΚ με νίκη της Μαρσέη θα παρέμενε στο γκρουπ των ισχυρών στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ με νίκη της Ατλέτικο όπως και έγινε θα βρεθεί σε αυτό των ανίσχυρων. Θυμίζουμε, διαβάζω τώρα το αρθράκι από το ΠΑΟΚ 24 που ανέβηκε πριν από πολύ λίγο. Θυμίζουμε ότι στο δεύτερο γύρο των προκριματικών συμμετέχουν ομάδες από 6 χώρες, δηλαδή ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Άγιαξ, τη Βασιλεία, τη Στουρμ Γκρατς, τη Σλάβια Πράγα και μία εκ των Φενέρμπαχτσε ή Μπάσα Ξεχύρ, ανάλογα θα τραυματίσει δεύτερη. Το σύνολο του Diego Simeone όμως είναι αυτό που κατέκτησε το τρόπαιο και τα πράγματα άλλαξαν με τον ΠΑΟΚ να είναι πλέον ανίσχυρος και μάλιστα να γνωρίζει και τους δύο πιθανούς του αντιπάλους στον δεύτερο προγραμματικό που θα είναι ή ο Άγιαξ ή η Βασιλεία. Εντάξει, εδώ ξεκάθαρα θέλει Βασιλεία ο ΠΑΟΚ, όχι την εύκολος αντίπαλος, αλλά είναι σίγουρα πιο βατός αντίπαλος από τον Άγιαξ. Η Ατλέτικο, έχοντας εξασφαλίσει ήδη την θέση στο επόμενο Champions League μέσω του Ισπανικού Πρωταθλήματος, δίνει μια απευθείας θέση στην χώρα που βρίσκεται στην πέμπτη θέση κατάταξης, δηλαδή την Γαλλία.
δίνει μια απευθείας θέση και λέει ότι αυτό μια αγωνιστή πριν το φινάλε, στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται η Λιόν. Και θα είναι αυτή που θα μπει κατευθείαν στους ομίλους, θέση που, την οποία διεκδικεί και η Μαρσέγ, έτσι. Δηλαδή η Μαρσέγ με την ήττα της ενδεχομένως να κάνει καλό και στον εαυτό της. Αλλά το οποίο θέλει να κάνει καλό στην μισητή της Λιόν. Ενώ η Γαλλία λέει δεν θα βάλει άλλη ομάδα στα προκριματικά, κάτι που επηρεάζει την κατάταξη στον δεύτερο και στον τρίτο προκριματικό γύρο, όπου οι έξι ομάδες θα γίνουν πλέον τέσσερις και ομάδες από χώρες όπως η Τσεχία και η Τουρκία θα βρεθούν απευθείας στον τρίτο προκριματικό. Ο ΠΑΟΚ μαζί με τη Βασιλεία, τον Άγιαξ και τη Στουρμ Γκρατς θα βρεθούν στον δεύτερο προκριματικό γύρο, με τον δικέφαλο να είναι πλέον στους ανίσχυρους και να βρίσκει απέναντί του ή τον Άγιαξ ή τη Βασιλεία. Ενώ οριστικά θα ξέρουν ποια είναι η αντίπαλός του στην κλήρωση του Champions League θα γίνει λέει στις 19 Ιουνίου. Δηλαδή 19 Ιουνίου είναι Τρίτη. Ναι, είναι σωστά. 18 είναι Δευτέρα, 19 Ιουνίου είναι Τρίτη. Άρα ο ΠΑΟΚ μετά την κατάκτηση του Champions League του Europa League από την Ατλέτικο πηγαίνει στους ανίσχυρους της κλήρωσης του δεύτερου προγραμματικού γύρου, εκεί όπου είναι πλέον 50-50 ο αντιπαλός του, θα παίξει ή με τον Άγιαξ ή με την Βασιλεία. Λοιπόν, προφανώς και θέλει την Βασιλεία, επαναλαμβάνω φυσικά δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα, είναι μια ομάδα που παίζει κάθε χρόνο Ευρώπη και συνήθως στο Champions League, έχει εμπειρία ευρωπαϊκή, έχει φανέλα στην Ευρώπη, έχει κερδίσει μάλιστα και πολλές μεγάλες ομάδες στο γήπεδό της, στο St. Jacob Park. Λοιπόν, με φανατικό κοινό, με πολύ ωραίο γήπεδο. Αλλά εντάξει, ο Άγιαξ, όπως για να το κάνουμε, είναι μια σαφώς μεγαλύτερη ποδοσφαιρική οντότητα. Έχει πει, ρε φίλε, ο Μπαλοτέλη σε πρώην του την επική ατάκα. Ούτε λέει ομοσπονδιακός τεχνικός δεν είχε τόσους ποδοσφαιριστές όσο εσύ. Τι ωραίος που είναι. Δηλαδή, άμα είχε λίγο το μυαλό του. Α, ο τέχνης, ναι, ρε φίλε, ο Θεοδωρίδης. Ναι, ρε φίλε, ο Θεοδωρίδης είναι. Λύνει και δένει στην UEFA. Αυτό είναι περούκα, πιστεύεις, έτσι. Φέρνει σε περούκα είναι η αλήθεια. Φέρνει πολύ σε περούκα. Κάτι, ναι. Κάτι ψόφι είναι στο κεφάλι. Ναι, ναι, ναι. Αυτός ο φίλος ο Τρομπουλός. Αυτός είναι. Α, ο Μπούργος, ρε. Χερμάν Μπούργος, ο τροματοφύλακας. Ο φίλος σου. Διεθνής Αργεντινός. Το τρώει το φαγάκι του. Ινδιάνος εντελώς. Αυτός είναι ο πρόεδρος του UEFA, ο τελευταίος, ο Ντάρκο Σέφεριν, ο άλλοτε Σλοβαίνος διαιτητής. Και τώρα Σλοβαίνος παραμένει. Άλλοτε στο διαιτητής πηγαίνει. Ο Σλοβαίνος άλλοτε διαιτητής. Ήταν διεθνής. Ναι, ναι, σφύριζε πολλά μάτς. Αλλιώς πώς θα γινόταν, φίλε, πρόεδρος. Ναι, 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 ναι. Αλλιώς πώς θα γινόταν, πρόεδρος του UEFA. Ο Θοδωρής, ναι, φέρνει για περοκίνη. Κάτι ψώφια στο κεφάλι του. Ναι, θέατρο Περοκέ. Στην Αθήνα. Κάτι στο κεφαλάκι του. Λοιπόν. Παραλαμβάνουν τα μεταλλιά του τώρα οι παίκτες της Ατλέτικο. Σε λίγο θα γίνει και η απονομή του τροπέου. Τρίτο Europa League στην ιστορία της Ατλέτικο. Εδώ λυπημένη η Μαρσεγέζη. Η Μαρσεγέζη πάντως που είναι η πρώτη γαλλική ομάδα και μοναδική μέχρι στιγμής που έχει πάρει κύπελλο πρωταθλητριών. Έτσι, μάλιστα είχε κατακτήσει το πρώτο Champions League. Ναι, ήταν το πρώτο Champions League μετά την μετονομασία του κύπελλου πρωταθλητριών. Ακριβώς, ναι. Θυμάσαι ποιος είχε βάλει το νικητήριο γκολ. Ο τελικός ήταν με τη Μίλαν στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου. Το νικητήριο 1-0, ποιος το διαμόρφωσε. Αν θυμάσαι. Όχι, αλλά Μαυρούκος ήταν. Χρήστο, το θυμάσαι. Ο Φοφανά. Ποιος είχε βάλει τον γκολ, δεν το θυμάσαι. Με κεφαλιά. Βασίλη τον λέγανε. Πώς? Βασίλη. Λακί. Μπαζίλ. Μπαζίλ. Ναι. Τι Μπαζίλ, λέγανε. Μπαζίλ Μπολί. Μπαζίλ Μπολί. Στόπερ. Ναι, ναι, Μπαζίλ Μπολί. Και τότε έπαιζε στην. Ένα εκ των αστέρων τη Μαρσέη εκείνη τη εποχή, του Μπερνάρ Ταπί, ήταν ο Αμπεντί Πελέ, που είναι ο μπαμπάς των δύο αγιού που παίζουν στη Σουόνση, του Αντρέ και του Τζόρνταν. Μάλιστα. Αμπεντί Πελέ, μεγάλη παχτάρα. Κρις Γουόντλ. Ο Άγγλος ο αριστεροπόδαρος με τη Χέτη, μεγάλη παιχτάρα. Είχε Ρούντι Φέλερ, Παπέν είχε. Ναι, Φέλερ δεν θυμάμαι αν είχε. Παπέν είχε, ναι, ναι. Παπέν ο Τόρες σηκώνει μαζί με τον Γκάμπι το κύπελο. Ναι, εντάξει. Είναι... Μπορεί ο Γκάμπι να είναι ο αρχηγός, αλλά και ο Τόρες είναι σύμβολο, η ζωντανή ιστορία της Ατλέτικο. Ο Γκάμπι είναι πολλά, Είναι πολλά χρόνια. Ναι, ναι, είναι πολλά χρόνια. Αλλά από μικρός... Απλά είναι low profile παίκτη. Από μικρό ή κάτι τώρα θα σε γελαθέ ακριβώ να σου πω στην ηλικία πήγε. Θα πάω να το βρω εγώ, Θανάση. Μπες, φίλε, μπες. Γκάμπι. Γκάμπι. Give me love. 14 χρονών. Γεννημένο στη Μαδρίτη. Ήθος 1,8. 1,80. Ναι, το ξέρω, αλλά το 1,8 δηλαδή. Τι φάση. Κι όμως, ναι. Τι. Είναι από τα μόνο Ατλέτικο. Από τις Ακαδημίες Ατλέτικο. Από τα Τσίκο. Από τα Τσίκο. 2004 ήταν στην Ατλέτικο Μαδρίτη. Μπε. Λοιπόν, 4-7 ήταν στην πρώτη ομάδα, το 4-5 δόθηκε δανεικός στην Χεράφε. Α, έχει πάει και Σαραγώσα, ψέματα. Σαραγώσα 7-11 και από το 11 μέχρι σήμερα στα... ήταν στο μας με τον Άρη. Πόπο, φίλε, τι φάτσα έχει. Τώρα είναι και βρεγμένο το μαλλί του από τη βροχή. Φαίνεται σαν λίγη διασμένο.
θυμίζει ταβερνιάρι στην Μπογκοτά, εκεί που μαζί με τα, με τα φαχίδες και τα λοιπά πουλάει και... και ντρόγκα. Ντρόγκα. Τα ντρόγκα. Δεν στραφάτσα. Εντελώς Ινδιανό φάτσα. Εντελώς Ινδιανό φάτσα. Εντελώς. Περίμενε, θα δω τώρα. Πες, ήταν στην Σαραγώσα που είχε νικήσει ο Άρης το 7. Με θέλω Χαβίτο. Να θυμηθώ με Αβραάμ Παπαδόπουλο. Στο πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, με Χαβίτο στο δεύτερο. Ναι, αυτό λέω. Χαβίτο. Λοιπόν, ναι. Περίμενε. Εδώ είναι το live. Την δεκάδα θέλω. Ποιο έγραφε τα μάτια τότε και δεν βάζανε δεκάδε, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, Σαραγώσα, Βίκτορ, του Βίκτορ Φερνάντεθ, Βαγέχο, Ντιόγο. Ο Γκάμπι μπήκε 71, είχε παίξει το μάτι του Βικελίδη. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίω. Είχε παίξει. Αλλά όχι, με την Ατλέτικο δεν τον πρόλαβε τον Άρη. Όχι, τον Τρακλείο Αγκισά που έκανε το τραγικό το λάθο για το 0-1 που πούλησε την μπάλα. Εντάξει, ναι, η Μαρσία ήταν πάνω από τι δυνάμει τη. Αποδείχτηκε. Είναι αυτό που λέμε ότι στου τελικού η φανέλα και η εμπειρία συνήθω μετράει. Δηλαδή είναι πολύ λίγα τα outsider που έχουν πάρει τρόπαια σε τελικού με ξεκάθαρο φαβορή και outsider. Ναι. Αυτό είναι ο Χιμένες. Ο Στόπερ. Ο Τόρες κρατάει την κούπα, 15 κιλά. Το πιο βαρύ που δίνει σε μέταλλο η UEFA. Κάτσε ρε στα μάτια, περίμενε. Εντάξει, βιάζεσαι. Λοιπόν, δεχόμαστε μια τελευταία γραμμή. 2-31-0-27. Και... στον Πακού. Του Europa League, του Europa, ναι, όπως μας λέει τώρα. Λοιπόν, όπως ναι, λες θα πάμε, ναι. Λοιπόν, όπως μας υπενθυμίζει τώρα ο Σταμάτσο Μορελής, ο επόμενος τελικός του Europa League του χρόνου τέτοια εποχή θα γίνει στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Για τρέλα τώρα, εντάξει. Ναι. Άκου να δεις. Και δεν θυμάμαι που γίνεται ο επόμενος τελικός του Champions League του χρόνου. Δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει. Μπορώ να θυμηθώ. Ποιος θα τραβηχτεί μέχρι εκεί. Shadow on the wall ακούμε. Βεβαίως. Δώσ' το λίγο γιατί είναι ωραίο κομμάτι. Να το φίλε, ο επόμενος τελικός του Champions League του χρόνου δηλαδή το 19 θα γίνει στην έδρα της Ατλέτικο. Να ένα ακόμα στο Wanda Μετροπολιτάνο, το νεόκτιστο, το οποίο φέτος κυκλοφόρησε, πήγα να πω, φέτος λειτουργήσε για πρώτη φορά. Ένα ακόμα έξτρα κίνητρο για την Ατλέτικο, για μια τρίτη και φαρμακερή προσπάθεια να κατακτήσει Champions League. Ο νέος δίσκος, ο Wanda Μετροπολιτάνο. Κυκλοφορεί. Κυκλοφόρησε. Τι λέει, αγόρι μου, η αγάπη μας, τι λέει, προχωρήσε, έτσι λέει. Ποιο τραγούδι είναι αυτό. Πολύνα. Χρήστο, βάλε λίγο άκλες βρες με Πολίνα. Κυκλοφόρησε. Αγόρι μου η αγάπη μας προχώρησε. Κάπως έτσι είναι. Μιλάμε τώρα δηλαδή. Πώς. Η φήμη σου αγόρι μου προχώρησε. Η φήμη σου αγόρι μου προχώρησε. Για μένα τώρα. Πολλά σου ξουμούξου έχει. Ήταν πολύ μπροστά τότε για την εποχή της. Λοιπόν και με Πολίνα θα κλείσουμε. Εδώ βλέπουμε και τον Βρυσάλικο με την σημαία της Κροατίας. Ναι, δεν παίζει και αυτός ο Σάβιτς που τον θέλει πάρει με 8 φορτηγά λεφτά. Ναι. Μιλίνκο Βιτσάβιτς. Ναι, ναι. Όχι, ο Μιλίνκο Βιτσάβιτς παίζει στη Λάτσιο. Στη Λάτσιο. Λοιπόν, με Πολίνα. Συνθεσάιζερ. Ναι, ρε φιλέ. Έιτης. Αυτά είναι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, υπενθυμίζουμε Μαρσέγια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 η Ατλέτικο. Κυπελούχος Europa League για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ρόδανα Σκάνθρωπ 2-0, Ντανούμπιο Μοντεβιδέο Wanderers 0-2 και του Al Sahel Ζέσκο United 2-1 στα τελικά της βραδιάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ με μια άκρος ενδιαφέρουσα. Τελικά το προμήθησαμε το όνομα. Όχι, δεν θα το πούμε, θα το πούμε αύριο. Θα το γνωστοποιήσω μια εγώ. Άκρος ενδιαφέρουσα. Στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα. Έτσι, θα το πετάξω, έτσι, θα το πλανάτε. Κάποια στιγμή. Αλλά αύριο είναι μουντιαλική προσωπικότητα. Εσείς η μουντιαλική. Μην τη χάσει. Όλοι μου διάβολα. Εσύ, καλά, όχι όλοι. Φάρισε. Η φήμη σου αγόρι μου προχώρησε. Ποια χρονιά βγήκε αυτό, Χριστό, γράφει. Πότε? 90. Μόλις γεννήθηκα. Νάτο! Μουντιάλ 90, Ιτάλια 90. Η χρονιά που γεννήθηκα βγήκε αυτό το τραγούδι, φίλε. Τυχαίο είναι. Λοιπόν, κλείνουμε. Πάμε, φιλιά.